Το θέατρο της Τετάρτης. Έγκλημα και τιμωρία του Ντοστογεύσκη κατά τη θεατρική διασκευή του Γκαμπριέλ Λαρού. Τους βασικούς ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι καλλιτέχνε Αλέκος Αλεξανδράκης, Ρασκόλνικοφ, Αλίκη Γεωργούλη, Κατερίνα Ιβάνοβνα, Ζόρας Τσάπελης, Λούζιν, Βασίλης Ανδρονίδης, Πορφύρης, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, κυρία Ρασκόλνικοφ, Αλέκος Ουδινώτης, Μαρμελάντοφ, Αθηνά Μιχαλακοπούλου, Σόνια. Συμμετέχουν επίσης οι καλλιτέχνε Δημήτρης Χρυσομάλης, Βίρον Σέρης, Ντίνος Δουλγεράκης, Ειρήνη Παύλου, Ρένα Χριστάκη, Άγγελος Γεωργιάδης, Γιώργος Γεωγλερής, Χρήστος Μάντζαρης, Γιώργος Διαλεγμένος, Βαγγέλης Βρανάς, Κέτη Νικηφοράκη, Τάκης Ράπτης, Κώστας Μασούρας, Αλέξης Μίγκας, Ντίνα Γιανακού, Στράτος Παχής, Τζίανα Σιώτου. Η μετάφραση του έργου έγινε από την Αλίκη Γεωργούλη. Η μουσική επιμέλεια είναι της Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλη. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου και ραδιοσκηνοθεσία του Γιώργου Σεβαστίκογλου. Ζήτω ο καινούριος μας ανακριτής. Καλώς μας ορίσατε, Πορφύρη Ιβάνοβιτς. Σου κρίζω βέβαια με τσάι. Πάντως όμως με όλη μου την καρδιά. Σας ευχαριστώ, φίλη μου. Βέβαια σε τέτοιες περιπτώσεις η βότκα ενδείκεται περισσότερο. Δεν είναι έτσι, εξάδελφε? Ακριβώς. Εγώ όμως όπως βλέπετε δεν πίνω. Εδώ που τα λέμε, εγώ μάλλον κατακρίνω την απουσία του ωραίου φίλου. Το γυναικείο στοιχείο. Γύρω από ένα σαμοβάρι, μια ατμόσφαιρα έτσι. Δυστυχώς είμαι ένας αρχιεγωιστής εργένης. Ούτε βότκα, ούτε γυναίκες. Όσον αφορά το γυναικείο στοιχείο, ο νομοτάρχης Πετρόφ ξέρει και το ξετρυπώνει. Εγώ μικρούλι μου, όταν πηγαίνω στα κορίτσια δεν πηγαίνω κρυφά. Σαν μερικούς. Είμαι ένας επαρχιώτης. Και ομολογώ, φοβόμουν πως θα νιώθα λιγάκι έξω από τα νερά μου στην Πετρούπολη. Με υποδεχθήκατε έτσι που από την πρώτη στιγμή νιώθω σαν στο σπίτι. Μα μην ανησυχείς, υπάρχει μια περιοχή όπου δεν θα νιώθεις καθόλου έξω από τα νερά σου, εξάδελφε Ανακριτά. Στη δουλειά σου. Και δώσε μας το έγκλημα ανθεί όπως και στην υπόλοιπη χώρα. Νόμιζα πως η κοινωνία μιας πρωτεύουσας θα έχει τα δικά της δηλητήρια. Το είχε και βότκα. Τα μόνα δηλητήρια σε ολόκληρη την Άγια Ρωσία μας. Δεν συμφωνώ με τον κύριο νομοτάρχη. Θα δείτε, Πορφύρη Ιβάνοβιτς. Είναι μια πόλη παράξενη, επίπλαστη. Με τα μέγαρά της, το πανεπιστήμιο, τα θέατρά της. Και πίσω από αυτή την πρόσωψη, μια αφάνταστη φτώχεια. Ένα ατέλειωτο κοπάδι αρουραίων μέσα στο βούρκο. Πίσω από κάθε τοίχο, κάθε σπιτιού. Απογοητεύονται, κλαίνε, δέρνονται, ονειρεύονται, συνωμοτούν. Ο Φωνιάς ετοιμάζεται σιωπηλά και το θύμα περιμένει ανύποπτο. Μα είναι ποιητής. Ο Ζαμέτοφ δεν έχει άδικο. Κι εγώ αισθάνομαι σε αυτήν εδώ την πόλη κάποιο ιδιαίτερο αναβρασμό. Διάβασα σε κάποιο περιοδικό ένα άρθρο αρκετά συμπτωματικό. Θέμα του το έγκλημα. Αυτός που το έγραψε ισχυρίζεται πως πρέπει να χωρίσουμε την ανθρωπότητα σε δύο κατηγορίες. Στους ξεχωριστούς, στους ήρωες και στους κοινούς. Ο ήρωας έχει το δικαίωμα ακόμα και να σκοτώσει, αν πρόκειται να βγάλει από τη μέση ένα εμπόδιο. Να βγάλει από τη μέση ένα εμπόδιο.
Τη λεπτό τη σκέψη. Έναν ήρωα που σκοτώνει, στο χωριό μου το λένε δολοφόνο. Απόψεις. Αν αυτός ο ήρωας θεωρεί τον εαυτό του ένα μέλλοντα Ναπολέοντα. Γιατί όχι, Μεγαλέξανδρο. Είναι τρελός. Εμένα μου φαίνεται αντίθετα πολύ λογικός. Πολύ στοχαστής. Κανένας φιλόδοξος διανοούμενος, μάλλον. Κανένας σπουδαστής. Που ονειρεύεται τη δόξα. Και ψοφάει της πείνας. Τι θα γίνει, θα μιλήσουμε και λίγο για σοβαρά πράγματα. Ποια συντράπλαζα με τον. Καθίστε. Μοιράζω. Η σούπα σας, κύριε Ρασκόλνικοφ. Ολόκληρο καυγά έστησα. Η κύρα δεν θέλει πια να σας δίνει φαΐ, ώσπου να πληρώσετε το νίκη σας και όλα τα καθυστερούμενα. Ευχαριστώ, Αναστάσιο. Γιατί μένετε εξαπλωμένος εδώ στα σκοτεινά στο δωμάτιό σας? Είσαστε άρρωστος? Γιατί δεν μιλάτε? Ελάτε, πιείτε τη σούπα σας. Να, δοκιμάστε. Θα πεθάνετε έτσι από την πείνα. Κοιτάξτε τα μούτρα σας. Δεν είναι ντροπή να τρώει κανείς ποτέ πότε. Έχετε και ένα γράμμα. Είναι θαρό της μητέρας σας. Φεύγω, θα μου βάλει τις φωνές η κυρά μου. Θα κρυώσει η σούπα. Καλά, καλά. Διαβάστε το γράμμα σας. Ρόντια μου, αγόρι μου, αγαπημένο μου παιδί, δεν ξέρεις πόσο υπόφερα όταν έμαθα πως παράτησες το πανεπιστήμιο γιατί δεν είχες να συντηρηθείς. Όμως και εμένα μου ήταν αδύνατο, αγόρι μου, να σε βοηθήσω. Ξέρεις πως η αδερφή σου είχε μπει γκουβερνάντα στους Σβιντριγκάιλοφ. Την έχασε τη θέση της. Αυτός ο Σβιντριγκάιλοφ ήταν ένας απέσιος άνθρωπος. Δεν άφηνε από κοντά την Ντούνια. Αυτό που ήταν να γίνει έγινε. Μια μέρα η κυρία Σβιντριγκάιλοφ τσάκωσε τον άντρα της να σφιχταγκαλιάζει την Ντούνια μας στον κήπο. Και φυσικά κατηγόρησε την Ντούνια μας και την έδιωξε και δημιούργησε μέγα σκάνδαλο. Εντελώς απρόπτα όμως, αυτός ο Σβιντριγκάιλοφ αποφάσισε να φερθεί σαν γαλαντόμος. Πήρε όλη την ευθύνη απάνω του. Η κυρία Σβιντριγκάιλοφ ήρθε αυτοπροσώπως, πολύ ευγενικά, να ζητήσει συγγνώμη στην Ντούνια. Και κάτι παραπάνω, της βρήκε σύζυγο, τον κύριο Λούζιν. Έναν άνθρωπο πολύ καθώς πρέπει, γύρω στα 45, νομικός. Η κατάστασή του πολύ καλή, με μέλλον. Βέβαια, είναι λίγο εγωιστής και καυχισιάρης, αλλά μου φαίνεται πως αυτό δεν έχει καμία σημασία. Μας έκανε κιόλας πρόταση. Και φαντάσου, είναι πολύ ευχαριστημένος που θα παντρευτεί την Ντούνια μας. Χωρίς πρίκα. Ο κύριος Λούζιν κρίνει πως ένας άνθρωπος της θέσεώς του μπορεί να παντρευτεί μια φτωχιά κοπέλα που να ξέρει να εκτιμήσει τη γενναιοδορία του και να εκφράσει την ευγνωμοσύνη της. Η Ντούνια ξαγρύπνησε όλη νύχτα περπατώντας πάνω κάτω στο δωμάτιο και το πρωί του αποφάσισε. Βέβαια δεν είναι κανένας μεγάλος έρωτας, αλλά ελπίζω πως η Ντούνια μας θα είναι πολύ ευτυχισμένη. Κι εγώ το ίδιο. Τώρα ετοιμαζόμαστε να τον συναντήσουμε στην Πετρούπολη, όπου λογαριάζει να εγκατασταθεί και να τελέσουμε το γάμο. Θα έρθει να σε επισκεφτεί. Δέξου τον φιλικά. Μαθαίνω αυτή τη στιγμή πως η κυρία Σβιντριγκάιλοφ πέθανε ξαφνικά. Φαίνεται πως ο άντρας της τη σκότωσε στο ξύλο. Η αστυνομία όμως δεν τον ενόχλησε καθόλου. Τι φρίκι. Πού είναι ο Μπαλτάς? Τη γριά. Τη γριά το κογλίφα. Πρέπει να τη σκοτώσω. Πρέπει. Τι θέλετε? Ρασκόλνικοφ, σπουδαστής.
Έχω ξανάρθει. Ξέρω, θυμάμαι. Σας φέρνω ενέχειρο κάτι άλλο. Ένα ασημένιο ρολόι. Το άλλο χρέος ακόμα να το ξοφλήσετε. Σε μερικές μέρες θα σας φέρω μια ασημένια ταμπακέρα στολισμένη με πολύτιμες πέτρες. Εργασία παλιά, αξίζει το πιο λίγο 15 με 20 ρούβλια. Θα δούμε. Και μην ξεχνάτε, άμα περάσει προθεσμία, το ενέχειρο μένει δικό μου. Περάστε, κύριε Ρασκόλνικοφ. Όχι, ποτέ, ποτέ θα τρελαθώ. Εξάδελφέ μου, ανακριτά την έχασε στην παρτίδα στο σκάκι. Ρουά! Μη βιάζεσαι. Και πάλι ρουά! Είσαι οπαδός της ακαθέξου εφορμήσεως. Αλλά σφιάζω τον αντίπαλο, του διαλύω την άμυνά του. Και ξανά πάλι ρουά. Αν δεν έχεις μια κατευθυντήρια γραμμή, το δικό σου σύστημα διαλύεις. Εν τω μεταξύ μου έκανες δώρο ένα άλογο. Φοβού τους Δαναούς και δώρα φέροντας. Και τότε πρόκειτο για ένα άλογο. Για ένα ξακουστό άλογο. Ξέρεις, το δούριο ύπο. Ρουάρεν. Άτι με μούστησες παγίδα. Μάτσε τρεις κινήσεις. Δεν μπορεί. Πάντα κερδίζεις. Θυμάσαι το άρθρο που σου έλεγα. Ορίστε, ρίξε μια ματιά. Μα είναι του Ρασκόλνικοφ. Το γνωρίζεις? Να, είναι φίλος μου. Πηγαίναμε μαζί στο πανεπιστήμιο. Τον θεωρούσαν εξαιρετικό μυαλό. Γιατί μεταχειρίζεσαι τον παρελθόντα όταν μιλάς για αυτόν? Α, τον έχω χάσει εδώ και λίγο καιρό. Δεν ξαναφάνηκε στο πανεπιστήμιο. Ήταν πολύ φτωχός. Οπωσδήποτε για να κερδίσει λίγα λεφτουδάκια το έγραψε αυτό το άρθρο. Να και μια περίπτωση που το έγκλημα αποδίδει. Εν πάση περιπτώσει, οι θεωρίες του είναι εξαιρετικά τολμηρές. Σαν να ενδιαφέρεσαι γι' αυτόν επαγγελματικά. Ακούσέ με. Όποιος είναι τολμηρός στα γραφτά του, ποτέ δεν τα εφαρμόζει στην πράξη. Μπορεί να επηρεάσει άλλους επικίνδυνα. Πολλοί άνθρωποι αδύνατοι από χαρακτήρα νιώθουν μια ανάγκη επιτακτική. Να αποδείξουν πως ανήκουν στην κατηγορία των ηρώων. Σαν χλαμάρες. Λοιπόν, ξέρεις κάτι? Με έκανες να θέλω να τον ξαναδώ. Θα πάω να τον βρω. Καλή ιδέα. Με την ευκαιρία φέρε μου τον και από εδώ. Ευχάριστο πράγμα να κουβεντιάζεις με έναν έξυπνο άνθρωπο. Πάμε για το πάτσι. Μη χαμογελάς. Μια μέρα θα σε κερδίσω που θα μου πας. Ορίστε. Τα τελευταία μου καπίκια για να βρωμώ πότυρο βότκα σε αυτό το βρωμό καπηλιό. Στην υγειά σου, Κοχ. Στην υγειά σου, κύριε Μαρμελάτοφ. Πρώτε πεκρή της ρουσικής γης. Ποιος είναι αυτός που μπήκε? Συμφοιτητής μας μοιάζει. Τι είσαι, Μέλη? Εισυγεία. Εσύ δεν έχεις, Κοχ, να μου δανείσεις μερικά ρούβλια? Εγώ σπάω ίδιο στο μυαλό μου τι να πάω να κουμπίσω στη γριά το κογλίφα, την αλλιώνα. Την είχα ξεχάσει τη γριά βρώμα. Τουλάχιστον αυτή είναι πάντοτε φερέγγιος. Α, η ψήρα. Χοντρένει σε βάρος φτωχολογιάς. Εσύ δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς με τα λεφτά που έχει μαζέψει κάτω από το στρώμα της. Άστα. Για δες, μας ακούει και αυτός που μπήκε. Ο συμφοιτητής. Τι σε νοιάζει? Εμένα που με βλέπεις, με μεγάλη μου χαρά της το κβατολαρίκι με τα ίδια μου τα χέρια. Αύριο στις 8 το βράδυ θα είναι μοναχιά της. Η αδελφή της θα έρθει να δουλέψει στη σπίτι του νοικοκυρά μου. Μπορείς να πας να της κόψεις το λαιμό με την ησυχία σου. Σ' αρέσουν τα αστεία, ε? Μπα, γιατί? Θα πέθανα από το φόβο μου. Πλήρωσες? Α, πάμε. Γεια σου, κύριε Μαρμελάντο. Πρώτε μεθύστακα της ρούσικης γης. Μπύρα. Μπύρα. Υγιεινό πράγμα, δεν κάνει κακό. Ας τους πελάτε στην ησυχία τους. Από την μπύρα ως τη βότκα. Από οτιδήποτε σε οτιδήποτε, ένα βήμα σε χωρίζει. Κι εγώ τα έχω κάνει όλα τα βήματα. Σου είπα να το βουλώσεις. Αφήστε ήσυχο τον κύριο. Δεν με ενοχλεί. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Επίτιμος σύμβουλος Μαρμελάντοφ. Ρασκόλνικοφ, σπουδαστής. Σπουδαστής? Πρώην σπουδαστής. Πρώην σπουδαστής. Ματώνει η καρδιά μου. Κι εγώ είμαι πρώην. Πρώην επίτιμος σύμβουλος. Και νυν ο πιο μεγάλος μεθύστακας στη Ρώσικη Αγή. Όχι ο πιο μεγάλος. Απλώς ένας κοινός μεθύστακας. Χωρίς τίτλους και χωρίς διακρίσεις. Και χωρίς δικαιολογία. Θα προτιμούσατε μήπως να σας αφήσω ήσυχο? Όχι καθόλου. Τότε
Είμαι υποχρεωμένος να σας διηγηθώ την ιστορία μου. Την ξέρουμε την ιστορία σου. Θλιβερή ιστορία ενός θλιβερού υποκειμένου. Φανταστείτε πως πριν γίνω επίτιμος σύμβουλος, μετά πρώην σύμβουλος, ήμουνα ένα παιδάκι. Το φαντάζεστε? Εγώ ένα πρώην παιδάκι. Κοιτάξτε αυτά τα μούτρα γύρω σας και σκεφτείτε για μια στιγμή πως ήτανε κάποτε παιδάκια. Άθωα παιδάκια. Κατόπιν αυτού τίποτα άλλο δεν σου μένει παρά να πας να πνίγεις. Αυτό κάνω μέσα στο ινόπνευμα. Όπως λένε, κάθε ντροπή την πνίγω. Αυτή είναι η ιστορία μου, σύντομη αλλά καλή. Ένα πρώην παιδάκι που έγινε μεθύστακας. Ένας μεθύστακας οικογενειάρχης. Νόμιμος σύζυγος της Κατερίνας Ιβάνοβνας, κόρης ανωτέρου αξιωματικού και μητρός τριών ανηλίκων. Και θυματικιά από πάνω. Βύχης, φουγγαρίζει και φτύνει. Και τις πηγαίνουνε και τον άντρα της μισοπεθαμένο στο μεθύσι. Δυστυχία. Τυπική. Μια λεπτομέρεια παραπάνω. Ένα τίποτα. Και σκάστα γέλια. Λοιπόν, αυτή η λεπτομέρεια υπάρχει. Η κόρη μου η Σόνια, κόρη μου από πρώτο γάμο, 16 χρονών, είναι ένας άγγελος. Λεπτή και γλυκιά. Μια πηγή με δροσερό νερό. Μη γελάτε, την ξέρω τη γεύση του αγνού νερού. Έχετε κοιμηθεί στο Νιέβα μέσα στις βάρκες με τα σανά μισό καπίκι τη νυχτιά? Όχι ακόμα. Εγώ κοιμάμαι, κύριε Ρασκόλνικοφ, 5 νύχτες τώρα. Γιατί δεν δουλεύεις? Στις βάρκες ή αλλού, κάθε άνθρωπος πρέπει να πάει κάπου, να βρει το δρόμο του, το επάγγελμά του. Η κόρη μου η Σόνια το βρήκε το δικό της στο πεζοδρόμιο. Κι εγώ δεν κάνω τίποτα. Κοιτάω. Χωρίς να έχω δικαίωμα να κοιτάω, ούτε και να υποφέρω. Γιατί είμαι ένα γουρούνι. Χειρότερος κι από γουρούνι. Γιατί δεν φτάνει που κυλιέμαι μέσα στο βούρκο, το καυχαίμαι κι από πάνω. Πίσω από όλα αυτά που λέω, πίσω από όλα αυτά που κάνω, υπάρχει η ματαιοδοξία. Η ματαιοδοξία και η αυτοικανοποίηση. Πρόσεχε, νεαρέ, δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο. Χωρίς τη ματαιοδοξία όλα θα ήτανε απλά. Απλά σαν τα ζώα. Με αυτό είσαι ζώο. Πάψτε. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, αυτή είναι μορφωμένος άνθρωπος, με αγωγή, χαριτωμένη. Παλιά στη γιορτή του κυβερνίου χόρεψε μπροστά στους επισήμους το χορό με το σάλι. Και τώρα, από δικό μου φταίξιμο, ζει μέσα σε μια τρόγλη, σε μια κάμαρα διάδρομο που περνάνε όλοι από εκεί μέσα. Όλοι οι ένικοι περνάνε. Ο κύριος Λεμπεζιάτνικοφ, νεαρός με ιδέες προηγμένες, ο λοχαγός Ντροζντόφ. Και είναι η γυναίκα μου, πολύ υπομονετικά η γυναίκα, αλλά και η υπομονή έχει όρια. Μερικές φορές την πιάνει μια λύσα. Είναι φορές που με σέρνει από τα μαλλιά. Είναι φορές που κατηγορεί τη Σόνια πως είναι μια χαραμοφάισα. Για τα μαλλιά δεν με πειράζει, αλλά η Σόνια αυτή φυρί φυρί το πάει να νιώσει φταίχτρα, ένοχη. Μια μέρα ρώτησε: αλήθεια, Κατερίνα Ιβάνοβνα, νομίζετε πως πρέπει να πάω να κάνω αυτό το επάγγελμα στη Μαντάμ Λουίζ? Και γιατί όχι? Σιγά το θησαυρό και που τον εφυλάς τι βγάζεις? Το είπε αυτό έτσι από σαρκασμό, το είπε χωρίς να το πολύ πιστεύει, έτσι από την πολύ δυστυχία. Η Σόνια όμως σηκώθηκε, τυλίχτηκε το μεγάλο οικογενειακό ατλαζένιο σάλι και έφυγε. Γύρισε πίσω κατά τις 9. Έβαλε 30 ρούβλια πάνω στο τραπέζι και ύστερα ρίχτηκε στο κρεβάτι. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα, χωρίς να επιλέξει, ήρθε και γονάτισε μπροστά της. Φιλούσε τα ποδαράκια της κορούλας μου. Κλάψανε πολλή ώρα. Μετά αποκοιμήθηκαν η μια στην αγκαλιά της άλλης. Και εγώ
Τι έκανα εγώ όλη αυτή την ώρα? Ήμουνα εκεί ξαπλωμένος και κοιμόμουνα τύφλα στο μεθύσι. Δεν είμαι λοιπόν γουρούνι. Σήμερα το πρωί πήγα να βρω τη Σόνια. Δεν μένει πια μαζί μας, έχει ένα δωμάτιο στη Μαντάμ Λουίζ. Και της γύρεψα λεφτά για να πιω, να ξεμεθύσω. Και σας έδωσε? Ναι. 30 καπίκια. Αυτά της μένανε. Δεν μου είπε τίποτα, με κοίταξε μόνο. Με ένα βλέμμα γεμάτο καλοσύνη. Τέλος, ένιωσα πόσο είχα ξεπέσει. Όχι, ένιωσα τυποτένιος, εξευτελισμένος. Όχι, ένιωσα ταπεινωμένος. Αχ, να, ισοπεδωμένος. Ένιωσα ισοπεδωμένος, ένα με τη τιμή μου να περπατάνε πάνω στα βούτα μου. Ναι, αγαπητέ μου κύριε, μεγάλη μου τιμή αν δεχόσαστε να περπατήσετε πάνω στα μούτρα μου. Ορίστε, ξανά τα ίδια. Κομμωδία και ματαιοδοξία. Είδα όμως το βλέμμα σας κύριε, και εγώ ξέρω να διαβάζω μέσα στα μάτια. Είδα πως το βλέμμα σας έχει αναμετρήσει αβυσαλαία βάθη. Και όταν ένας άνθρωπος έχει μάτι σαν το δικό σας, έχει και αυτή. Και εγώ έχω ανάγκη από ένα αυτή. Εκβαθέων και έκραξα. Όμως ο Θεός είναι πολύ ψηλά, δεν τον βλέπω. Μόνο εσάς βλέπω. Γύρω μου δεν βλέπω τίποτα άλλο, τίποτα απολύτως. Μόνο το βλέμμα σας κύριε. Το βλέμμα σας. Με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που δεν είπατε τίποτα. Σας ευχαριστώ που ακούσατε. Γεια σας. Θα ξαναειδωθούμε κύριε Ρασκόλνικοφ. Θα ξαναειδωθούμε. Κάποτε κι εσύ θα το πάρεις συνήθιο το τσιγάρο. Δεν με τραβά. Στο χωριό μου μονάχα οι γέροι καπνίζουν πίπα. Παλιά μυαλά έχεις. Τι θα πει αυτό? Αυτό. Άντε πάμε μέσα να σοβαντήσουμε το ταβάνι και μετά σε κερνάω να πιούμε. Όχι, σήμερα είναι η σειρά μου. Ο καθένας με τη σειρά του. Κάποιος ανεβαίνει. Κανένας πλάτης της γριάς του από κάτω πάτωμα. Και τι σε νοιάζει? Πάμε μέσα να τελειώνουμε. Θέλετε. Αυτή τη φορά ελπίζω να με θυμάστε, Αλιώνα Ιβάνοβνα. Έρχεστε πολύ αργά, κύριε Ρασκόλνικοφ. Μου είπατε πως κλείνετε δουλειά σου ό,τι ώρα να είναι. Εμένα αυτή η ώρα με βολεύει, είμαι σπουδαστής. Σας έφερα ενέχειρο την ασημένια σκαλιστή ταμπακέρα. Περάστε. Πρέπει. Ο Κοχ, η μοίρα ενώνει τους δρόμους μας. Δεν σε ρωτάω που ανεβαίνεις. Ούτε εγώ σε ρωτάω. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Αλιώνα Ιβάνοβνα. Τι φέρνεις να κουμπίσεις? Μια καφετιέρα και μια ζαχαριέρα ασημένια. Εσύ? 12 κουταλάκια του γλυκού. Επίχρησα. Σώθηκες. Είναι παλιά εργασία. Δεν έχεις να κάνεις με φιλότεχνο. Με το κογλίφα. Οχιά, γεματορουφίχτρα. Τώρα είναι 8 και είναι μόνη της. Για να την ξεκάνεις ήρθες. Και εσύ μου φαίνεται. Σαν να μην είναι κανένας μέσα. Είναι περήφανη στα αυτιά. Αυτό πάλι πώς σου φαίνεται? Χουζουρεύει η βρωμόγρια. Θα έχει κοιμηθεί. Θα την ξυπνήσω. Εκτός αν... Τι βάζει ο νου σου? Πάω να φωνάξω τη θηρορό. Γιατί να πας εσύ? Μείνε να φυλάς την πόρτα. Έρχομαι κι εγώ. Τα χέρια... Τάπλυνα. Δεν είναι δυνατόν. Ήρεμα. Ο Μπαλδάς. Έμα παντού. Έρχονται. Ποιος να είναι?
Πρέπει να κρυφτώ. Να κρυφτώ στα πάνω πατώματα. Εσείς που είστε θυρωρός θα έχετε αντικλείδι. Θα δούμε, θα δούμε. Αχ, λαχάνιασα. Φτάσαμε. Μα η πόρτα είναι ανοιχτή. Κλειστή ήταν πριν λίγο. Την κράταζα με τα δυο μου χέρια. Δεν έπρεπε να κατέβεις. Πάμε μέσα, φοβάμαι πως. Χριστός και Παναγιά. Της άνοιξαν το κεφάλι με παλτά. Γρήγορα. Την αστυνομία γρήγορα. Τι τρέχει. Ποιοι είσαστε εσείς? Ελεοχρωματιστές. Δουλεύουμε στο πάνω πάτωμα. Τι φώνες ήταν αυτές? Σκότωσαν την γριά Αλιώνα, την τοκογλύφα. Της άνοιξαν το κεφάλι με παλτά. Γρήγορα την αστυνομία. Τι είναι? Τι συμβαίνει? Μη μ' αγγίζετε! Θεέ μου! Πάλι παραμιλάει! Τι είναι, Αναστάσια? Μη σηκώνεστε. Γιατί με ξύπνησες? Ησύχασα. Νόμιζα πως θα ξανάρχιζε. Πήρα μια τρομάρα. Τι τρομάρα? Τι θα ξανάρχιζε? Ψινόσουνα δύο μέρες τον πυρετό και παραμιλούσες. Ευτυχώς ήρθε ο φίλος ο Ραζουμίχιν και φέρε ένα γιατρό. Δύο νύχτες ξαγρυπνήσαν οι δυο τους πάνω από το κεφάλι σου. Τι έλεγα που παραμιλούσα? Ω, τρέχα γύρευε. Να ρωτήσει το φίλο σου. Όλη τη νύχτα έμεινε στο προσκέφαλό σου. Πρώτη ώρα, Σκόλικοφ! Ποιος είναι? Αστυνομία! Κιόλας! Τι θα πει κιόλας? Αμέσως! Τόσο νωρίς. Είναι περασμένες 9. Να τον πάσω μέσα. Τι με θέλουν? Θα το μάθεις. Σκόλικοφ! Δεν μπορείς, κύριε αστυνόμε, να κάνεις λιγάκι υπομονή? Ούτε να ντυθεί ο άνθρωπος δεν τον αφήνεται. Αν μου είχες πει να περιμένω, θα περίμενα. Εσείς είστε ο Ροντιό Ρασκόλνικοφ? Ναι, γιατί? Σας καλούν στο τμήμα για μια υπόθεση που σας αφορά. Ποια υπόθεση? Τι με θέλουν? Θα σας εξηγήσουν. Ορίστε η κλίση. Χαίρετε. Ευχαριστηθείτε όπως παρουσιαστείτε μεταξύ 9 και 10 ώρας πρωινής εις το αστυνομικό γραφείο. Τι με θέλουν? Ρώτα το φίλο σου τώρα, Ζουμίχη. Να τον, ανεβαίνει. Αξύπνησε. Τι συμβαίνει? Πώς αισθάνεσαι? Εντελώς καλά είμαι. Όχι και υπερβολές. Να έβλεπες τα χάλια σου δύο νύχτες τώρα και το τι έλεγες. Η Αναστάσια μου είπε πως παραμιλούσα. Ευτυχώς που δεν είμαι περίεργος. Θα μπορούσα να είχα μάθει όλα σου τα μυστικά. Τέλος πάντων, το κυριότερο είναι που συνήλθες. Να ευχαριστήσεις τον Ζωσίμοφ, πραγματικός φίλος και θαυμάσιος γιατρός. Πέρασε ολόκληρη νύχτα εδώ. Ει, χοντρούλα. Τι λες, δεν νομίζεις πως είναι η ώρα του κάνεις ένα γερό ποτήρι τσάι? Α, κι εσείς, αφήστε με ήσυχη. Και ένας κλητήρας πέρασε σήμερα το πρωί. Έχει κάτι λεφτά για σας, κύριε Ρασκόλνικοφ. Φέρ' το εδώ. Αυτός είναι άρρωστος. Σε πληροφορώ, Ρόντια, πως έχεις στη διάθεσή σου 40 ρούβλια. Απ' τη μητέρα σου. Κι εγώ που αναρωτιόμουν πως θα πληρώναμε τα ιατρικά. Ναστάσια, τι γίνεται το τσάι? Αμέσως. Δεν θέλω φάρμακα, τα συγχαίνω με τα φάρμακα. Σιωπή, φιλαράκο, και υπόγραψε εδώ να. Θα πάω να πάρω εγώ τα λεφτά. Και γυρνώντας θα περάσω από τον παλιατζή για να σε επανεξοπλίσω. Μα έχεις κάτι ρούχα, κάτι παπούτσια. Ας μην αναφέρω καλύτερα το καπελάκι σου. Μοναδικό στο είδος του. Και μην κάνεις παλαβομάρες, γιατί θα σου σπάσω τα μούτρα. Έφερα του τσάι. Ελπίζω να ρίξεις καμιά σταγόνα, Ρούμι, ε? Μάλιστα, εσάς περίμενα. Ολοχωρατά είναι. Τυχερός είστε που έχετε τέτοιους φίλους. Να το πιείτε τώρα που είναι καυτό. Και έναν καλό ύπνο από πάνω. Πρέπει να πάω στην αστυνομία. Έχετε καιρό, πρέπει πρώτα να στεριώσετε. Πρέπει να πάω στην αστυνομία. Εσείς δεν μπορείτε να σταθείτε από τον ύπνο. Σκεπαστείτε καλά, έτσι, να υδρώσετε. Είναι ό,τι πρέπει, έτσι. Κοιμήσου, κοιμήσου. Τι είναι? Ποιος είναι? Εσύ σε βρωμόγρια, δεν σε ξέκανα. Φύγε! Φύγε! Ποιος είναι? Δεν είμαι όνειρο. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Αρκάδης Βιντριγκάιλοφ. Με σάρκα και οστά. Τι με θέλετε? Πρώτα-πρώτα να γνωριστούμε. Είχα πολύ μεγάλη περιέργεια να σας γνωρίσω. Και έχω ακούσει να μιλούν πολύ για σας. Επιπλέον, έρχομαι για μια δουλειά πιο συγκεκριμένη, που αφορά την αδελφή σας. Δεν μου αρέσει να μιλάτε εσείς για την αδελφή μου.
Φυσικά. Ο ρόλος μου είναι αχάριστος. Ο άτιμος διαφθορεύς που προσέβαλε την παρθενική αγνότητα. Ξέρετε όμως τι φοβερό όπλο είναι η ομορφιά. Όταν κατέχεσαι από ερωτική διάθεση. Κι αν σας έλεγα πως αυτή την περίπτωση αυτός που ρυψοκινδύνεψε περισσότερο ήμουνα εγώ. Και πως το θύμα ήμουνα εγώ. Ο Αρκάδης Βιτριγκάιλοφ, ο ακόλουστος. Τι έκανα στην αδελφή σας την Ντούνια? Τη στρίμωξα λίγο. Έστω την πρόσβαλα. Τη στιγμή που είναι στο χέρι της να δώσει ένα νόημα στη ζωή μου. Ή να μου το στερήσει. Όπως και να έχει το πράγμα, εγώ δεν ξεπέρασα τα όρια. Τη σεβάστηκα. Και αν δεν είχε συμβεί αυτή η άτυχη παρεμβολή της συζύγου μου. Λένε πως την ξαποστήλατε στον άλλο κόσμο με μαγκουριές. Πάντοτε λέγονται υπερβολές. Μερικά χτυπήματα με το μαστίγιο. Αρκετά ελαφριά. Της άρεσε μάλιστα, θα έλεγα, της μακαρίτισσας. Μα δεν τη σκότωσα. Θέλω να πω, δεν τη σκότωσα σωματικά. Η αναφορά της αστυνομίας είναι κατηγορηματική. Και ξέρετε πως αφού η αστυνομία δεν σε συλλαμβάνει, δεν είσαι και δολοφόνος. Πάντως δεν αποκλείεται να την ενεθάρρυνα. Ψυχολογικά. Μου πείτε πως έχετε και τύψεις. Αν είχα συνείδηση. Όμως η συνείδηση είναι έφραυστο πράγμα. Γιατί μου κλείνετε το μάτι? Σας έκλεισα εγώ το μάτι. Τι νευρικός που είστε. Μήπως δεν σας αρέσει να μιλάμε για συνείδηση? Πηγαίνετε στο διάολο. Εδώ που τα λέμε προς τα εκεί βαδίζω. Εδώ και αρκετόν καιρό. Με αργό βήμα δεν βιάζομαι. Και εσείς? Τι εγώ? Τίποτα, αστειευόμουν. Σας πληροφορώ πως είμαι πρόθυμος να σας φανώ χρήσιμος. Παραδείγματος χάρη στην υπόθεση Λούζιν. Μπα, το ξέρετε? Μακρινός συγγενής της γυναίκας μου. Και οργάνωσα αυτόν τον εσχρό αραβόνα του κυρίου Λούζιν με την αδελφή σας. Ακριβώς για να επανορθώσω. Αυτός ο Λούζιν είναι το ίδιο παλιάνθρωπος σαν και εσάς? Όχι ακριβώς. Αυτού είναι γραμμένο στο πρόσωπό του. Εμένα θα μ' αφήνανε να μεταλάβω χωρίς να εξομολογηθώ. Λένε πως η γυναίκα σας έβγαλε από τη φυλακή που είσαστε για χρέη. Είσαστε χαρτοπαίχτης? Όχι. Επαγγελματίας χαρτοκλέφτης. Όμως όλα αυτά είναι μικροαμαρτήματα. Η σύζυγός μου με έβγαλε από τη φυλακή για μια άλλη περίπτωση αρκετά ακαμφώδη. Μια νεαρή ανήλικη. Είχα αναλάβει την ερωτική της διαπαιδαγώγης. Σας αρέσει να διαλαλείτε τα έσχη σας? Πιστεύετε στους βρικόλακες? Τι? Στα φαντάσματα? Όχι. Εγώ βλέπω φαντάσματα. Αυτή τη μικρή ανήλικη. Πέθανε? Κρεμάστηκε. Εξαιτίας σας? Ποιος μπορεί να πει πως δεν έχει σκοτώσει ποτέ του? Με κάθε βήμα μας ποδοπατούμε τους άλλους. Εσείς δεν βλέπετε φαντάσματα. Ανοησίες! Δεν πιστεύω ούτε στον άλλο κόσμο ούτε σε καμιά επιβίωση μετά θάνατον. Είσαστε ρεαλιστής. Αν όμως ο άλλος κόσμος δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα μαύρο δωμάτιο γεμάτο αράχνη. Είσαστε τρελός! Μας αρέσει να φανταζόμαστε την αιωνιότητα σαν κάτι αχανές. Και γιατί να μην είναι απλώς μια βρωμερή καμαρούλα γεμάτη αράχνη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τίποτα πιο παρήγορο, τίποτα πιο σωστό. Εγώ το βρίσκω σωστό σε σχέση με εμάς και με τις ωρέξεις μας και με τη χειδαιότητά μας. Πριν 5 λεπτά με στέλνατε στο διάολο. Και τώρα να είμαστε που μιλάμε πάνω σε θέματα αφηρημένα. Το ξέρα πως είμαστε φτιαγμένοι οι δυο μας για να συνονοηθούμε. Έχουμε κοινό σκοπό. Να εμποδίσουμε το γάμο της Ντούνια. Έχω τον τρόπο να τη βοηθήσω να βγει από τη δύσκολη θέση. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να τη δω. Υπολογίζω στη βοήθειά σας. Να μην υπολογίζετε. Κρίμα. Με αναγκάζετε να αναλάβω αυτό το ζήτημα προσωπικό. Δεν σας το συμβουλεύω. Με απειλείτε. Ναι! Έχετε την εντύπωση, νεαρέ, πως είναι δυνατό να υπάρχει ακόμα κάτι που να μπορεί να με φοβίζει? Για κοιτάξτε με προσεκτικά. Δεν θέλω να έχω καμιά σχέση μαζί σας. Μ' ακούτε, καμιά? Τόσο το χειρότερο. Πείτε στην αδελφή σας πως η μακαρίτσα της αφήνει στη διαθήκη της 3.000 ρούβλια. Γερό ποσό. Υπάρχουν άνθρωποι που σκοτώνουν για πολύ λιγότερα. Χαίρετε. Μα τι έπαθες? Ούρλιαζε σαν να σε σφάζανε. Είδατε κανένα να βγαίνει από εδώ? Όχι, όχι, έχεις ακόμα πυρετό. Καλά έκανα που σε έφερα, γιατρέ. Είναι πολύ καλύτερα. Είστε πιο γερός από ό,τι φαίνεστε, κύριε Ρασκόλνικοφ. Και η καρδιά σας είναι γερή, αυτό είναι σπουδαίο. Η καρδιά του είναι γερή, μόνο που δεν έχει καρδιά. Σωστή γουρούνα κεφαλή. Και πεισματάρης, να στάσει ατσάι. Με συγχωρείτε, πρέπει να βγω έξω. Να βγεις πού? Δεν γίνεται ακόμα εντελώς καλά, μην έχουμε καμιά υποτροπή. Πρόκειται για μια επίγουσα δουλειά. Δεν υπάρχουν επίγοντα, εγώ τα φροντίζω όλα. Για δες εδώ τι σου ψώνισα, θα γίνεις κούκλος.
Και από τα 40 ρούβλια σου φέρνω πίσω τα 25. Πλήρες βεστιάριο. Ρεντικότα, παντελόνι, πουκάμισο, παπούτσια, καπέλο. Ούτε ο Μπρούμελ δεν την ότανε πιο κομψά. Ποιος είναι, περάστε. Ζητώ το σπουδαστή Ροντιόν Ρασκόλνικοφ. Αυτός είναι. Χαίρο πολύ. Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Λούζιν. Πιότρο Πετρόβιτς. Α. Ελπίζω το όνομά μου σας είναι ήδη γνωστό. Δημήτρη Ραζουμίχιν, σπουδαστής. Ο γιατρός Ζωσίμοφ. Ο κύριος Ρασκόλνικοφ είναι λίγο αδιάθετος. Ευτυχής για την γνωριμία. Μήπως η επίσκεψή μου γιατρά κουράσει τον ασθενή. Θα τον διασκεδάσει. Η μαμά σας, κύριε Ρασκόλνικοφ, θα πρέπει να σας ειδοποίησε. Σας έστειλε ένα γράμμα όταν ήμουν ακόμα εκεί. Επίτηδες καθυστέρησε την επίσκεψή μου μερικές μέρες και ήλπιζα πως αυτό το γράμμα θα είχε φτάσει στον προορισμό του. Το έλαβα. Α. Είστε ο αραβωνιαστικός της αδερφής μου. Μάλιστα, ακριβώς. Ρωτώ. Λυπούμαι ειλικρινά που σας βρίσκω σε αυτήν την κατάσταση και αν είχα φανταστεί. Φοράς ωραία γραβάτα. Αυτές οι ροζ γραμμές είναι πολύ κομψές. Εποφελήθηκα αυτές τις λίγες μέρες για να ντυθώ λίγο. Συμφώνησε επίσης και ένα διαμέρισμα για τη μητέρα σας και την αδερφή σας. Πού? Στη συνοικία Βασνιασένσκι, οικία Γιούσιν. Ναι, ξέρω, ένα οίκος ανοχής της κακιάς ώρας και φυσικά όχι και πολύ ακριβό. Με συγχωρείτε, δεν είμαι τόσο καλά πληροφορημένος όπως εσείς. Εξάλλου θα είναι προσωρινά. Κι εγώ ίδιος μένω σε ένα δωμάτιο μαζί με ένα νεαρό φίλο μου, τον κύριο Λεβεζιάτνικοφ, μέχρι ότου το μελλοντικό μας διαμέρισμα. Λεβεζιάτνικοφ? Ναι, ναι, παλιός μαθητής μου. Α. Φανατικός οπαδός των σοσιαλιστικών θεωριών του Φουργέ. Άνθρωπος με μέλλον. Πραγματικά είμαι ευτυχής που συνάντησα εδώ μερικούς εκπροσώπους αυτής της φωτισμένης νεολαίας, με την επαφή της οποίας πολύ ελπίζω να συμπληρώσω τα κενά μου. 10 χρόνια επαρχία. Και να τραβήξω επιτέλους μπροστά. Προς ποια κατεύθυνση? Μα τη σωστή, κυρία Ραζουμίχιν. Δηλαδή? Να διαδώσω καινούργιες ιδέες. Δυναμικές, γόνιμες, να προκαλέσω μεταρρυθμίσεις. Να αναταλλάξω το τέλμα μέσα στο οποίο βουλιάζει ο τόπος. Μπράβο! Λόγια, λόγια, λόγια! Καθόλου. Είμαι εναντίον της δακρύβρεκτης και ανώφελης αγάπης προς τον πλησίον. Το ρητό του μέλλοντος είναι «αγάπα τον εαυτόν σου και θα σε αγαπούν». Με άλλα λόγια, το περίφημο «Enrichissez vous» των Γάλλων. Πλουτίσατε. Αντί να χαρίσει το φτωχό πλησίον σου το τελευταίο σου πουκάμισο που δεν τον σώζεις έτσι φυσικά, φροντίζεις να πλουτίσεις. Το ίδιο κάνει και ο πλησίον σου με κάθε μέσον και έτσι αποκτούμε μια οικονομία υγιή, ικανή να λύσει αποτελεσματικά το πρόβλημα της φτώχειας. Με κάθε μέσον? Με κάθε νόμιμο μέσον, κύριε Ρασκόλνικοφ. Που σημαίνει να ξέρεις να παραβιάζεις τον νόμο. Καλύτερα αυτό, γιατρέ, παρά να κατασκευάζεις νόμους για να εξυπηρετείς προσωπικές σου ανάγκες. Μου φαίνεται πάντως πως διαστρεβλώνεται λίγο τη σκέψη μου. Μήπως διαστρεβλώνουμε επίσης τη σκέψη σας όταν λέμε πως σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές σας θεωρίες είναι καλό να παντρεύεται κανείς μια κοπέλα νέα και φτωχιά για να είναι σίγουρος για την ευγνωμοσύνη της και την υποταγή της? Τι θέλετε να πείτε? Θέλω να πω για την αδερφή μου. Την αδερφή σας, κύριε, την σέβομαι βαθύτετα. Και τρέφω απέναντί της αισθήματα. Γι' αυτό την αγοράζει σαν έμπορος. Κύριε Ρασκόλνικοφ, διάκρινα ήδη στο ύφος σας τόνους εχθρικούς. Και θα ήθελα να τους αποδώσω στον εκνευρισμό που σας έχει προκαλέσει η αδιαθεσία σας. Δεν δέχομαι όμως αυτή την παρερμηνία. Οι προθέσεις μου παρανοήθηκαν, για να μην πω αλλοιώθηκαν, και θα μπορούσα να πιστέψω πως υπάρχει κακή προαίρεση, αν δεν επρόκειτο για την αξιοσέβεστη μαμά σας, που είναι ένας άνθρωπος τόσο συναισθηματικός. Σας συμβουλεύω να του δίνετε ροταχώς, αλλιώς θα σας αναγκάσω να κατέβει στα σκαλιά κουτρουβαλώντας. Ακούστε με, κύριε. Στάθηκα τόσο ευγενικός απέναντί σας, χωρίς να λογαριάσω την παράξενη υποδοχή σας, λαμβάνοντας υπόψη μου την κατάσταση της υγείας σας και τη μελλοντική μας συγγένεια. Από αυτή όμως τη στιγμή, θεωρώ πως μου είναι αδύνατο να έχω τίποτα το κοινό με εσάς. Δεν επιθυμώ να σας ξανασυναντήσω. Δεν είμαι άρρωστος και ξέρω πολύ καλά τι λέω και τι κάνω. Τότε η συμπεριφορά σας είναι ακόμα πιο αξιοκατάπληκτη. Να πας στο διάολο! Λυπούμαι, κύριε, που άθελα μου σας έκανα μάρτυρες αυτής της. Χαίρετε. Το παράκανες λιγάκι. Ότι και να είναι αυτός προσπάθησε να είναι φιλικός μαζί σου και εσύ τον άρπαξες από τα μούτρα. Ξέρω τι κάνω. Έπρεπε να συγκρατηθείς μόνο και μόνο για χάρη της αδερφής σου. Ακριβώς για χάρη της. Τι ανακατεύεσαι εσύ στο κάτω-κάτω, τι ανακατεύεσαι όλοι σας. Βαρέθηκα τις συμβουλές σας, τις γνώμες σας, τις κρίσεις σας, τις φροντίδες σας. Δεν έχω ανάγκη κανέναν. Θέλω να μείνω μόνος. Τα ακούς μόνος. Είμαι άδικος, είμαι αχάριστος. Πολύ ωραία, αφήστε με ήσυχο. Δεν το καταλαβαίνετε πως με βασανίζετε. Άφησε τον, άφησε τον. Μην τον εκνευρίζεις. Έλα, πάμε, πάμε. Προς Θεού δεν πρέπει να τον εξαγριώνεις. Αρχίζω να πιστεύω πως όλη του η αρρώστια είναι ένα σύμπτωμα εξωτερικό και πως συμβαίνει κάτι άλλο ψυχικό. Κάποια αιμονιδέα που τον τρώει, που τον κατέχει. Νομίζεις πως αρχίζει να τρελαίνεται? Είναι δυνατόν? Δεν νομίζω τίποτα. Προσπαθώ να καταλάβω.
Το γραφείο του ανακριτού Πορφύρη Ιβάνοβιτς, παρακαλώ. Αυτό είναι. Ροντιόν Ρασκόλνικοφ, σπουδαστής. Μου είπαν να παρουσιαστώ στο γραμματέα του, κύριο Ζαμέτοφ. Ο ίδιος. Περιμένετε τη σειρά σας. Ο επόμενος. Γιατί δεν πληρώνετε τα νίκια σας? Δεν έχω να πληρώσω. Η έξωση είναι έξωση. Δεν πληρώνετε το νίκ, σας κάνουν έξωση. Τι θέλετε να κάνω? Δεν έχω να πληρώσω. Όταν δεν έχετε να πληρώσετε, πάτε στο εστιατόριο. Όχι. Αγοράζετε καινούρια ρούχα? Όχι. Και το ενίκιο θεωρείται και αυτό κατά τον νόμο σαν ένα είδος αγοροπολισίας. Πού να πάμε με τα μωρά και τη μισοπαράλληλη κρύα? Δεν είναι της αρμοδιότητός μου. Υπάρχουν φιλανθρωπικές οργανώσεις. Αποταθείτε σε αυτές. Εντάξει. Σας δίνω διορία μια εβδομάδα. Δεν μπορώ τίποτα άλλο. Ορίστε και μια μικρή βοήθεια προσωπικά από μένα. Ευχαριστώ, αφεντή. Ο Θεός σας τα δίνει διπλά. Ευχαριστώ. Ζαμέτοφ. Μάλιστα, κύριε Ανακριτά. Μήπως παρουσιάστηκε κανένας καινούριος μάρτης? Έχω τρεις δηλώσεις, Πορφύρη Ιβάνοβιτς. Αποδεικνύουν απλώς πως η γριά ήταν καλά οργανωμένη. Ήξερε να πιάνει τον πελάτη από το λαιμό. Δώσ' μου να του ρίξω μια ματιά. Ο επόμενος. Μαντάμ Λουίζ, λυπούμε, αλλά είναι η δεύτερη μήνυση που μας γίνεται εναντίον σας μέσα σε ένα μήνα. Σπίτι μου, ξέρετε, πολύ καλό σπίτι. Πολύ καλή συντήρηση. Ω, γκουντεντάχ. Καλημέρα, κύριε Νοματάρ και Πετρόφ. Μια στιγμή. Τι γύρευσες εδώ, νερέ? Ροντιόν Ρασκόλνικοφ, έλαβα μια κλήση. Για κάποια οφειλή. Πώς είπατε? Κάποιος απλήρωτος λογαριασμός. Μας καλούν για τις 9 και ερχόμαστε το μεσημέρι. Μόλις σήμερα το πρωί έλαβα την κλήση σας. Εξάλλου μπορούσα θαυμάσια να μην έρθω και καθόλου. Είμαι άρρωστος. Σας απαγορεύω να φωνάζετε. Εσείς φωνάζετε. Είμαι σπουδαστής και δεν επιτρέπω να μου μιλάνε σε αυτόν τον τόνο. Πάψτε! Βρισκόσαστε εδώ σε κρατική υπηρεσία. Εσείς το ίδιο κι όμως καπνίζετε. Δεν σας πέφτει λόγος εσάς. Ορίστε, και η μαντάμ Λουίζ εδώ. Και σε είχα προειδοποιήσει. Θα στο κλείσω το παλιό σπιτό σου άμα ξαναγίνει σκάνδαλο. Και τι μαθαίνω? Διατάραξη της ησυχίας, ξυλοδαρμή, έσχος! Συγγνώμη, κύριε Νοματάκη. Στο σπίτι μου ποτέ δεν έχει φασαρία και σκάνδαλο. Και τρεις κυρίκατος πρέπει. Μπήκαν μετισμένοι και δεν φταίω εγώ. Πάντα λέω αλήθεια. Mine house, το σπίτι μου είναι πολύ εντάξει. Και αξιοσέβαστος. Και πάντοτε πολύ ευγενικός με πελατεία και φίλους. Και συχαίνουμε το σκάνδαλο. Αυτοί οι τρεις κύριοι πολύκατος πρέπει. Δεν μπορούσα να αρνηθώ τρεις μπουτήλες σαμπάνια και τρεις μπουτήλες βότκα. Και δεν είναι ευγενικό, κατός πρέπει, κύριοι. Παίζουν πιάνο με πόδια τους. Και αυτός ο κύριος, ganz betrunken, λέει, α, δεν κάνουν παίζουν πιάνο με πόδια, ε. Και αρχίζει παίζει πιάνο με πόδια στο ποπό μου. Και εγώ φωνάζω Κάρλ. Και Κάρλ ρωτάει ευγενικά, θέλετε περάσετε έξω παρακαλώ? Και τρεις κατός πρέπει κύριοι, θέλουν να πετάξουν κόρα από παράθυρο. Και σπάνε τζάμι με μπουτίλια. Και φωνάσουν σαν γκουρουνά και γάλακτος. Και ακόμα τελένει σπάσουν κατρέφτη. Και αυτός ο κύριος αρχίζει παίζει πιάνο μαγκουλό μου 5 φορές. Και εγώ ρωτάω, μα γιατί χτυπάτε μαγκουλό μου 5 φορές? Και εκείνος απαντάει, νόμιζα πως ήταν το ποπό σου. Και ο Καρτράφ έχει πολύ δυνατά φράκο κυρίου. Εσκίζει φράκο κυρίου και εγώ πληρώνω 5 ρούβλια για φράκο κυρίου. Γιατί mein Haus ist ein sachtimio σπίτι. Και εγώ πάντα πολύ ευγενικά με κυρίου στα τρέφη. Και αν έγινε σκάνδαλο, τρεις κυρίοι κατ' οστρέφη έκαναν σκάνδαλο. Και εγώ είμαι πολύ δυστυχισμένη. Τελευταία φορά στο λέω. Αν ξανασυμβεί κάτι, πρόσεχε. Ο κύριο Ζαμέτοφ και εγώ θα περάσουμε αύριο το βράδυ να δούμε αν όλα είναι εντάξει. Ευχαριστώ, κύριε Νοματάρκη. Ευχαριστώ 1000 φορές. Ετοιμάσω όλα όπως πάντα στο μικρό γαλάζιο σαλονάκι. Εντάξει, εντάξει, τι είναι του. Auf Wiedersehen. Αντίο, αντίο. Danke. Ο επόμενος. Κύριε Ρασκόλνικοφ, έχουμε εδώ μια συναλλαγματική υπογεγραμμένη από εσάς, επωνόματι της χείρας, κυρίας Μπλαντόβα. Μπλαντόβα? Είναι η σπιτονικοκυρά μου. Αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα την κατάσταση. Συμπληρώστε αυτό το χαρτί. Τι έχετε, τα χέρια σας τρέμουν. Είσαστε άρρωστος? Με συγχωρείτε, είναι η πρώτη μου έξοδος ύστερα από 5 μέρες δυνατό πυρετό. Κάνει ζέστη. Ζαλίζομαι λίγο. Καθίστε εδώ με την ησυχία σας. Τι γίνονται, Πετρόφ, οι δύο ύποπτοι, οι φοιτητές? Δεν μπορώ να πιστέψω πως είναι ένοχοι. Ανοησίες. Θα τους αθωώσουν όπως σε βλέπω και με βλέπεις. Αν ήταν αυτοί, τι λόγο είχαν να ξεσηκώσουν τόσο κόσμο? Να φωνάξουν τη θηρορό, να σπάσουν την πόρτα. Η πόρτα ήταν ανοιχτή. Ακριβώς. Ο δολοφόνος βγήκε όταν κατέβηκαν. Αυτή είναι φως φανάρι. Τελείωσα. Υπογράψατε, κύριε Ρασκόλνικοφ? Μάλιστα. Ευχαριστώ, είστε ελεύθερος. Χαίρετε. Που λες, Πετρόφ, να δώσεις μια με ένα μπαλτά σε ένα κεφάλι? Ανατριχιάζω μόνο και που το σκέφτομαι. Τι έπαθε, λιποθύμησε? Νερό, ήταν άρρωστος από όταν ήρθε. Μόλις και μπορούσε να κρατήσει την πένα. Είστε καλύτερα, κύριε Ρασκόλνικοφ? Μάλιστα, ευχαριστώ.
Η ζέστη φταίει. Έκανα λάθος που σηκώθηκα τόσο νωρίς από το κρεβάτι. Ο γιατρός μου το είχε απαγόρεψει. Ξεκουραστείτε. Ευχαριστώ, αισθάνομαι εντελώς καλά. Με συγχωρείτε. Χαίρετε. Τι συνέβη? Κάποιος νεαρός, κύριε Ανακριτά. Μιλούσαμε με Πορφύρη Βάναβες για τη δολοφονία της Γριάς και λιποθύμησε. Είναι άνθρωποι που δεν αντέχουν να ακούνε για αίματα. Μόλις και σηκωθεί από αρρώστια. Για ποιο ζήτημα τον είχαμε καλέσει? Μια συναλλαγματική της πιτυνοκοκυράς του. Φοιτητής Ροντιόν Ρασκόλνικοφ. Ρασκόλνικοφ. Η σκάλα σκοτεινή. Κι άλλα σκαλοπάτια. Κι άλλα. Το πλατήσκαλο. Η πόρτα. Το αίμα. Πού είναι το αίμα? Ανοίξτε! Ανοίξτε! Το διαμέρισμα είναι άδειο, κύριε. Δεν μένει κανένας πια. Θα θέλατε να αφήσετε κανένα ενέχειρο? Η γριά που δάνειζε πέθανε. Δολοφονήθηκε. Και το αίμα? Πού είναι το αίμα? Το αίμα? Το πλύνανε. Θέτε να δείτε το διαμέρισμα. Να συνεννοηθείτε με τη θηρορό, κύριε. Κύριε! Κύριε! Ποιος είσαι? Τι θέλεις από μένα? Δολοφόνε. Γκαρσόν, κονιάκ! Και τις εφημερίδες των 5 τελευταίων ημερών. Αμέσως, κύριε. Καλημέρα, κύριε Ρασκόλνικοφ. Δεν ξέρω αν με θυμάστε. Είσαστε ο γραμματέας της αστυνομίας. Γνωριστήκαμε κάτω από δυσάρεστες συνθήκες. Γιατί δυσάρεστες? Μα αυτή η γελία επίθεση που δεχτήκατε από τον ονοματάρχη Πετρόφ. Μετά η λιποθυμία σας. Τη στιγμή που μιλούσαμε για δολοφονία της Γριάς. Ήμουν άρρωστος. Δεν βλέπω τι σχέση μπορεί να έχει η λιποθυμία μου με τη δολοφονία της Γριάς. Ούτε κι εγώ. Απλώς για να προσδιορίσω. Ξέρετε, έχουμε ένα κοινό φίλο, το Ραζουμίχη. Μιλάει συχνά για σας. Το όνομά μου είναι Ζαμέτοφ. Μου φαίνεται πως σας ενοχλώ. Παρακαλώ. Ήθελα πολύ να γνωριστούμε καλύτερα. Μήπως μάλλον ενδιαφέρεστε να μάθετε τι γυρεύω χωμένος μέσα σε όλες αυτές τις εφημερίδες? Ούτε μου πέρασε από το μυαλό. Πολύ καλά λοιπόν, αγαπητέ μου κύριε. Σας αναφέρω επισήμως, τι λέω, σας ομολογώ πως γυρεύω λεπτομέρειες για τη δολοφονία αυτής της γριάς στο Κογλίφας. Την ίδια γριά για την οποία μιλούσατε με τον Πετρόφ όταν εγώ λιποθύμησα. Σας ενδιαφέρει αυτό το έγκλημα? Πάρα πολύ. Από ποια άποψη? Ωραία ερώτηση. Μα πρώτα απ' όλα τι γνώριζε? Αλλά τι βλέπω, καλείτε τους πελάτες της. Τι περιμένετε και δεν με καλείτε και εμένα? Με φιλάτε για το τέλος? Δεν θυμάμαι να είδα το όνομά σας στους καταλόγους. Θα το επαληθέψω. Θα με υποχρεώσετε, θα ήθελα να ξεμπερδεύω από αυτή τη διαδικασία όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Μην ανησυχείτε. Δεν ανησυχώ καθόλου. Και ούτε υπάρχει κανένας λόγος. Ακριβώς. Και μια κετόφερη κουβέντα. Το ξέρετε πως συλλάβαμε έναν ύποπτο? Έναν νεαρό ελαιοχρωματιστή. Πιστεύετε πως είναι ένοχος? Πάντως είμαι σίγουρος πως ο δολοφόνος πρέπει να είναι ακριβώς σαν και αυτόν τον νεαρό εργάτη. Πρωτόπειρος. Από πού το συμπεραίνετε? Από το αποτέλεσμα της έρευνας. Ο δράστης διαπράττει το έγκλημά του. Πιθανόν με ψυχραιμία. Αλλά αμέσως μετά πανικοβάλλεται. Αρπάζει μέσα στην παραζάλτου τα ενέχειρα, που είναι αντικείμενα χωρίς μεγάλη αξία και δυσκολοπούλητα. Παίρνει το πορτοφόλι της γριάς και δεν σκέφτεται καν να ανοίξει το συρτάρι του κομμού, όπου είχε στιβαγμένα 5.000 ρούβλια σε χαρτονομίσματα. Ολόκληρη περιουσία. Αν είναι πραγματικά τόσο αδέξιος, πως δεν τον τζιμπήσατε ακόμα? Όπου να είναι θα γίνει και αυτό. Α, είστε πολύ σίγουρος? Ναι. Για την ώρα έχει κουρνιάσει. Μόλις όμως προσπαθήσει να πουλήσει τα κλέμμενα αντικείμενα, θα ανακαλυφθεί. Μ' άλλα λόγια, τον αφήνετε να έρθει μόνος του να πέσει στα χέρια σας. Ακριβώς. Δεν θα πέσει. Πώς το ξέρετε? Το φαντάζομαι. Τι φαντάζεστε? Το δολοφόνο, τη συμπεριφορά του. Μπορεί να μην είναι τόσο αδέξιος όσο το νομίζετε. Μπορεί μάλιστα να είναι πάρα πολύ επιτίδιος, με μυαλό και απόλυτη ψυχραιμία. Πιθανόν. Μόνο που αυτό δεν συμβαδίζει με τα γεγονότα που σας ανέφερα. Ας υποθέσουμε πως κάτι άκουσε και δεν πρόφτασε να αρπάξει τα χαρτονομίσματα. Αγνοείται όμως τελείως το περιεχόμενο του πουνιού. Του πουνιού? Έφερε στο λαιμόν της κρεμασμένο από μαύρο κορδόνι πουνγκί που δεν το εγκατέλειπε ποτέ. Πώς το ξέρετε? Μα είναι γραμμένα εδώ, ολογράφος. Λοιπόν, τι λέτε, συνεχίζουμε? Τι να συνεχίζουμε? Το παιχνίδι μας. Ελάτε τώρα, μην προσποιήσετε τον αφελή. Εσείς αρχίσατε πρώτος με τους λεπτούς υπενιγμούς σας. Είστε τρελός? Ή είπατε γυρεύοντας? Τι πάω γυρεύοντας? Διαδρομολογείτε πως φλέγεστε από την επιθυμία να μάθετε τι θα έκανα εγώ αν ήμουν ο δολοφόνος. Από πού και ως πού εσείς? Αυτό δεν προσπαθείτε να εκμεύσετε? Εγώ να εκμεύσω? Ούτε μου πέρασε από τον... Θα ικανοποιήσω την περιεργία σας. Θα σας πω πως θα ενεργούσα εγώ. Καριδώνω τη γριά.
Αρπάζω τα λεφτά και τα κοσμήματα και τα κουβαλάω σε μια ερημιά. Κάπου εκεί κοντά έχω επισημάνει από πριν μια μεγάλη πέτρα. Σηκώνω την πέτρα, χώνω το θησαυρό μέσα στην τρύπα που έχει αφήσει η πέτρα, ξαναβάζω την πέτρα στη θέση της ακριβώς όπως ήταν πριν, πατάω το χώμα με το πόδι γύρω-γύρω και φεύγω. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Ένα χρόνο, δύο χρόνια, τρία χρόνια δεν ξαναπατάω το πόδι μου εκεί πέρα και ψάξτε να με βρείτε. Πώς σας φαίνεται? Δεν ξέρω. Συνήθως οι εγκληματίες δεν ενεργούν έτσι. Βιάζονται να αποφεληθούν. Κι αν ο δολοφόνος δεν σκότωσε για λεφτά, αναδιαφορούσε για τα λεφτά. Μα αφού τα πήρε. Α, δεν καταλαβαίνω ποια τι θέλετε να με κάνετε να φανταστώ. Με συγχωρείτε, πρέπει να φύγω. Πέντε λεφτά καιρό δεν γίνεται να μην έχετε. Έχω να σας κάνω μια ερώτηση. Με θεωρείτε ικανό για ένα τέτοιο έγκλημα ή ξεπερνάει τις δυνάμεις μου? Δεν ξέρω. Κι αν σας ομολογούσε έτσι, Ανδρίκια. Εγώ σκότωσα τη γριά. Με κοροϊδεύετε. Ομολογείτε όμως πως για μια στιγμή αμφιβάλλατε. Καθόλου και τώρα μάλιστα λιγότερο και από πριν. Τι κουβεντιάζατε με τον Πετρόφ ύστερα από τη λιποθυμία μου? Και αυτό εδώ πως το εξηγείτε? Πού τα βρήκα όλα αυτά τα λεφτά? Χαρτονομίσματα, γαλάζια, κόκκινα, ολόκληρη περιουσία. Και αυτά τα καινούργια ρούχα, πού τα βρήκα αυτά τα καινούργια ρούχα? Τι συμβαίνει? Ένας μεθύστακας, κύριε. Ο Μαρμελάτοφ. Ο αμάξας λέει ότι ρίχθηκε μόνο στην πρώτη αυτάλογα. Μαρμελάτοφ? Κόλια, το πυρούνι σου με το αριστερό χέρι. Και μην αφήνεις το μαχαίρι σου. Οι καθώς πρέπει άνθρωποι δεν περνάνε το πυρούνι στο άλλο χέρι. Και προπάντων όχι μεγάλες κινήσεις όταν κόβεις το κρέας. Μαμά, το πιάτο μην είναι αδιανό. Το ξέρω, το ξέρω, Θεέ. Πρέπει να μάθει κανείς να τρώει καθώς πρέπει, ακόμα και άμα δεν έχει τίποτα να φάει. Δεν περιμένεις να σε καλέσουν σε αριστοκρατικό σπίτι για να μάθεις καλούς τρόπους? Λίζα, έλεγε τη μαζούρκα σου. Είμαι κουρασμένη, μαμά. Και δεν έχω παπούτσια. Δεν έχει καμιά σημασία. Τολμάς να μιλάς για κούραση μπροστά μου. Εμπρός. Μην κοιτάς τα πόδια σου, μοιάζεις αραχητική. Κορίτσι μου, όταν έχει κανείς λαιμό σαν του Κύκνου δεν τον κρύβει. Έλα, προσπάθησε να είσαι χαριτωμένη. Για να χορέψεις το χορό με το σάλι χρειάζεται χάρη. Πρέπει να πετάς. Ποιος είναι? Ποιον θέλετε, κυρία? Κυρία Μαρμελάτοφ, το σύζυγό σας τον παρέσυρε μια άμαξα. Είναι πληγωμένος. Είμαι φίλος του Ρασκόλνικοφ. Από εδώ, σιγά, έτσι. Εδώ, στο κρεβάτι. Το μαξιλάρι. Το ήξερα πως κάτι μου ετοίμαζε πάλι. Λίζα, Λίζα, τρέχα στη Σόνια γρήγορα να έρθει αμέσως. Και πες στο θηρορό να φωνάξει έναν παπά. Πάλι φασαρία, πάλι σκάνδαλα. Σας προειδοποίησα, κυρία Μαρμελάντοφ. Τέτοιους νικάριδες σαν και εσάς δεν τους θέλω στο σπίτι μου. Μαζεύτηκε όλο το σπίτι να σας καμαρώσει. Το σύζυγό της τον πάτησε ένα μάξι, είναι έτοιμο θάνατος. Χρειάζεται γιατρός. Αμέσως, κυρία, αμέσως. Να και ο γιατρός. Πολύ καλός νικάρης μου. Τόπο, κύριε, τόπο να περάσει ο γιατρός. Δεν είχα άντρα, τύρανο είχα. Τύρανε, τύρανε, τύρανε. Όλη σου τη ζωή με τυράνισες. Είναι καλός γιατρός. Θα μας πει αμέσως αν υπάρχει ελπίδα. Ποια ελπίδα? Κύριε, τι μαζευτήκατε όλοι έτσι γύρω του? Θα τον σκάσετε. Δεν το καταλαβαίνετε πως θα τον σκάσετε? Έλα, παπά. Λοιπόν, γιατρέ. Έχει δίκιο. Θαύμα έγινε και ξαναβρήκε τις αισθήσεις του. Όλο του το στήθος είναι τσακισμένο. Έναν παπά. Πάψε, έρχεται. Αφήστε τον επιτέλους να πεθάνει με την ησυχία του. Τι κάθεστε και χαζεύετε έναν άνθρωπο σε αυτά τα χάλια? Φευγάτε από εδώ. Ο παπάς. Παπάς. Ο παπάς. Ήρθε ο παπάς. Η κόρη του η Σόνια ήρθε κι αυτή. Η Μαρτών Θεέ μου. Για θες παρθαλοντήσιμο το αμαρτωλό πλάσμα. Ανασηκώστε τον τέκνο μου. Η μικρή Λίζα ξυπόλητη. Πέθανε. Πάψε, το ξέρουμε πως είναι ξυπόλητη. Ποιος φταίει? Τέκνο μου, όταν έρχεται αυτή η ώρα πρέπει να συγχωράμε. Να συγχωράμε? Πόσες φορές δεν μου τον κουβαλήσαν έτσι μισοπεθαμένο από το μεθύσι. Αυτός κοιμότανε και εγώ έπλαινα το λερωμένο του πουκάμισο με παγωμένο νερό. Με παγωμένο νερό. Να συγχωράμε. Μήπως δεν του τα έχω συγχωρέσει όλα? Δεσποινή Σόνια, ήμουνα φίλος του πατέρα σας, Ρασκόλνικοφ. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας βοηθήσω για τα πρώτα έξοδα. Σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ. Είστε τόσο καλός. Θα ξαναειδωθούμε, Δεσποινή Σόνια. Πρέπει.
Κυρία Ρασκόλνικοφ, εσφυνής Ντούνια. Τον βρήκα και σας τον έφερα. Ανεβαίνει λαχανιασμένος στη σκάλα του κατόπι μου. Κύριε Ραζουμίχη, είναι το πιο πιστό σου. Νάτος. Μαμά, Ντούνια. Ρόντια, αγόρι μου. Τόσους μήνες παρακαλούσα να σε ξαναδώ. Προσευχόμουν και να πω. Ρόντια, τι έχεις? Κύριε Ραζουμίχη, λιποθύμησε ένα γιατρό. Τίποτα, μαμά. Ζαλίστηκα, πέρασε. Είναι ακόμα δύνατος, δεν έπρεπε να σηκωθεί έτσι γρήγορα. Αγοράκι μου, άρρωστο και ολομόναχο σε μια μεγάλη πολιτεία. Δεν έπρεπε να σε αφήσω να έρθεις μοναχό. Γιατί να έρθεις να ζεις εδώ σαν ποντικό σε αυτή τη σοφίτα για να σπουδάσεις? Δεν μπορούσες να σπουδάσεις το ίδιο στον καθαρό αέρα, στην εξοχή. Μαμά, δεν υπάρχει πανεπιστήμιο στην εξοχή. Το ξέρω, λέω βλακίες. Αλλά γιατί βλέπω πως ο Ρόντια μου ζει δυστυχισμένος εδώ. Το βλέπω από την κάμαρά του. Ευτυχώς τουλάχιστον που είχε έναν καλό φίλο. Χαίρομαι που γνωριστήκατε με τον Δημήτρη. Μου έχει αφοσιωθεί σαν παραμάνα. Είναι και τροφαλός. Κοιτάξτε πως κοκκινίζει. Ένας φίλος είναι μεγάλη υπόθεση. Είμαι σίγουρη πως αυτός έσωσε. Η Αναστάσια μας τα είπε όλα. Τι θα γινότανε χωρίς εσάς? Όχι και έτσι. Είχε απλώς πολύ πυρετό. Ο γιατρός είπε πως έχει πολύ γερή κράση. Γερή κράση, ο Ρόντια. Τέλος πάντων, πάει, πέρασε. Δεν θα σε αφήσω πια από κοντά μου, αγόρι μου. Θα νοικιάσουμε ένα σπίτι μαζί, εμείς οι δυο. Θα φροντίζω το φαΐ σου, τα ισορούχά σου. Όχι, μαμά, δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα δεν πάει να σε εγκαταστήσω εδώ. Και από τα δεν μπορώ να φύγω αν δεν ξοφλήσω τη σπιτονοικοχειρά. Και δεν θέλω να αφιερώσεις όλη τη ζωή σε μένα. Μα δεν το κάνω από υποχρέωση. Είναι το όνειρό μου να ζήσω κοντά σου. Όχι, μαμά, δεν είναι δυνατόν. Μα δεν θα σε ενοχλώ, θα σε προσέχω. Δεν θα σου είμαι βάρος, το ξέρω. Έχω αλλάξει πολύ. Μα πώς μπορείς και λες όχι στη μαμά? Ντούνια, πίστεψε με, συνήθισα να είμαι μόνος. Δεν μπορώ έτσι ξαφνικά. Δεν μπορείς να αλλάξεις συνήθεια. Δεν το καταλαβαίνεις πως η μαμά ήρθε εδώ για σένα. Τόσο καιρό έχετε να ειδωθείτε. Μην τσακωθείτε τώρα. Ο Ρόντια στο κάτω-κάτω θα κάνει όπως νομίζει αυτός. Εμείς είχαμε καταστρώσει ένα σωρό σχέδια χωρίς να ξέρουμε τίποτα για τη ζωή του εδώ. Ερχόμαστε από τη μακρινή μας επαρχία χωρίς να τον προειδοποιήσουμε. Δεν φταίμε όμως ολότελα. Εμείς φύγαμε κάπως βιαστικά. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, μαμά. Που σας ξαναβλέπω και τις δυο. Έρχεστε κατευθείαν από το σταθμό? Όχι, μας έχουν κρατήσει δωμάτιο. Ο κύριος Λούζιν. Θα ερχόταν να μας παραλάβει ο ίδιος, αλλά ήταν πολύ απασχολημένος. Έστειλε τον κλητήρα του. Είναι ο ραβωνιαστικός της Ντούνιας, το είχα γράψει. Ξέρω. Ήρθε και με βρήκε. Λαχταρούσε να σε γνωρίσει. Μα είναι πολύ καθώς πρέπει, κύριος, έτσι δεν είναι? Γιατί δεν απαντάς, Ρόντια? Αυτός ο γάμος είναι ευλογία για όλους μας. Η Ντούνια είναι πολύ ευτυχισμένη και από εδώ και μπρος μπορώ να αφοσιωθώ σε σένα και στις σπουδές σου. Δεν τον θέλω αυτό το γάμο. Τι? Δεν θα παντρευτείς αυτό το Λούζιν. Μα δεν τον ξέρεις καν. Δεν τον ξέρεις διόλου, πως τολμάς και εναντιώνεσαι. Αυτός ο γάμος δεν θα γίνει. Ρόντια, παιδί μου, σκέψου το. Είναι πολύ καλή ευκαιρία. Άφησέ τον, μαμά. Παριστάνει τον αρχηγό της οικογένειας. Ξέρε το, Ρόντια, είμαι ελεύθερη να κάνω αυτό που θέλω. Και θα κάνω αυτό που έχω αποφασίσει. Έχω διαλέξει τον άντρα που μου ταιριάζει. Αφού λοιπόν της αρέσει να διαλέγεις, διάλεξε ανάμεσα σε αυτόν και σε μένα. Αν χρειαστεί, θα διαλέξω. Παιδιά, τι είναι αυτά? Τι παράφορα παιδιά και τα δυο τους, κύριε Ραζουμίχη. Κοκόρια από όταν ήταν μικρά. Κι όμως πιστέψτε με, λατρεύει ο ένας τον άλλον. Μην το συνηρίζεστε. Αυτές τις μέρες τα νεύρα του είναι τεντωμένα. Ακούσέ με, Ρόντια. Με ξέρεις. Δεν θα έκανα ποτέ τίποτα άσχημο. Τίποτα που να ντρέπουμε. Και που λες σε αυτό το γρομιάρι. Θα έπρεπε να μου έχεις λίγη εμπιστοσύνη. Έχεις δίκιο. Είσαι ένας τύραννος. Ξέρω μια κοπέλα που πουλήθηκε για την οικογένειά της. Μια πόρνη. Δεν θέλω να πουλήθεις για μένα. Δεν το θέλω. Ρόντια, δεν κατάλαβες καλά. Η Ντούνια είναι όλο χαρά που θα παντρευτεί. Από τότε που το αποφάσισε, όλη μέρα γελάει και τραγουδάει. Τη μέρα και τη νύχτα. Σε σκέφτηκε και σένα, κακό είναι. Σκέφτηκε τις σπουδές σου, το μέλλον. Μαμά, πρέπει να με βοηθήσει. Η Ντούνια δεν ξέρει τι κάνει. Δεν ξέρει τι πάει να πει να μοιράσει τη ζωή σου, να μοιράσει το κρεβάτι σου με έναν άντρα σαν αυτόν. Έκανα λάθος, Ρόντια, που πεισμάτωσα. Το ξέρεις πως πάνω απ' όλα με ενδιαφέρει να είμαστε σύμφωνοι και αγαπημένοι εμείς οι δυο. Μου φαίνεται πως τον αδικείς τον Πιότρ. Ίσως να σου φέρθηκε αδέξια να έρθει σε ακατάλληλη ώρα. Απόψε θα έρθει σε εμάς. Θέλω να έρθεις κι εσύ. Ελάτε κι εσείς, κύριε Ραζουμίχιν. Σε μια οικογενειακή συγκέντρωση. Σα ζητάω συγγνώμη. Έχει δίκιο, Δημήτρη. Αυτές τις μέρες δεν είμαι και τόσο. Χάρηκα που σας ξαναείδα, μαμά. Θα έρθω απόψε, Ντούνια. Στο υπόσχομαι. Όμως τώρα σας παρακαλώ, πηγαίνετε σπίτι σας, ξεκουραστείτε. Έχω να κάνω κάτι επίγον. Τώρα αμέσως, σας παρακαλώ. Μπρος. Περάστε. Περάστε, παρακαλώ. Μαμά, να σου συστήσω τη δεσποινίδα Σόνια Μαρμελάτοφ. Έχασε πρόσφατα τον πατέρα της σε δυστύχημα. Η αδελφή μου η Ντούνια, Δημήτρη Ραζουμίχιν, φίλος μου. Καθίστε. Ήρθα μόνο για μια στιγμή. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα σας παρακαλεί να έρθετε στην κηδεία του πατέρα μου και στο γεύμα μετά. Κυρίως το γεύμα, σας παρακαλεί πάρα πολύ. Θα έρθω οπωσδήποτε. Με συγχωρείτε. Πάω να βοηθήσω. Καημένο. Δυστυχισμένο κορίτσι.
Λοιπόν, Ρόντια, σε περιμένουμε. Θα σας συνοδέψω. Όχι, Δημήτρη. Μήνε, σε χρειάζομαι. Θα σας περιμένουμε απόψε, κύριε Ρασμίθι. Θα έρθω, έστω και νεκρός. Όχι, σας παρακαλώ, ελάτε ζωντανός. Να μου επιτρέψεις να σου πω πως τη λυπάμαι την καημένη τη μητέρα σου. Άλλου είδους υποδοχή περιμένω. Αφήσε με ήσυχο. Όχι, δεν θα σ' αφήσω. Θέλω να μάθω τι έχεις στο μυαλό σου, τι μαγειρεύεις τέλος πάντων. Δεν μου λες. Δεν μου είχες πει πως γνωρίζεσαι με αυτό τον Πορφύρη, τον καινούριο ανακριτή. Μα ναι, είναι εξάδερφός μου. Μπράβο. Μπορείς να με πας, έχω να του ζητήσω μια μικρή χάρη. Όποτε θέλεις, θα χαρεί πολύ. Και αυτός μου είχε ζητήσει να σε πάω. Έχει διαβάσει το άρθρο σου και θέλει πολύ να σε γνωρίσει. Τι λες, θαύμα. Αν θέλεις, πάμε και τώρα αμέσως. Έχει πάντα έτοιμο τσάι με ρούμι. Γιατί όχι, πάμε. Με δελεάζεις να βγάλω τον πύργο μου στην επίθεση, Ζαμέτοφ. Ξεχνάς πως η καταδίωξη δεν είναι το φόρτι μου. Ούτε στο σκάκι, ούτε στο επάγγελμά μου. Προτιμάτε την ενέδρα, Πορφύρη Ιβάνοβιτς. Όχι ακριβώς. Στη Σιβηρία, όπου έμεινε πολύ καιρό. Η ικανότητα των κυνηγών, ξέρετε σε τι έγκυται. Στην τέλεια γνώση των συνηθιών του θυράματός τους. Δεν ενεδρεύουν, κλείνουν ροντεβού μαζί του. Μα τι είναι αυτός ο Σαμαντάς? Σαν τη φωνή του ξαδέρφου σας, του Ραζουμίχιν. Νιάτα, ατίθασα και θορυβώδη. Με συγχωρείτε, Ροντιόνα Σκόλικοφ. Ο Δημήτρη έχει θυμώσει γιατί είπα πως μου φάνηκε σαν να ανακάλυψα την άβρα ενός συστήματος που άρχισε να γεννιέται μέσα του. Κάνει το θυμωμένο πιο πολύ από όσο είναι. Καθίστε, κύριε Ρασκόλνικοφ. Μου άρεσε ο τρόπος που μπήκατε. Μπαίνουν τόσο σπάνια στο γραφείο του ανακριτή με ξεγνιασίας και γέλια. Γνωρίεστε με τον Ζαμέτοφ, μου φαίνεται, κύριε Ρασκόλνικοφ. Είμαστε σχεδόν φίλοι. Χτες μάλιστα σκαρώναμε μαζί αστυνομικές εικασίες. Το ξέρω. Να λοιπόν, χαίρομαι αφάνταστα που όλοι μας γνωριζόμαστε και αλληλοεκτιμόμαστε. Ξέρετε πως είμαι θαυμαστής σας. Ο Δημήτρης μου έλεγε πως είχατε ενδιαφερθεί για κάποια μελέτη μου. Βρίσκω το άρθρο σας αρκετά πρωτότυπο. Με νόημα. Θα έλεγα ανησυχαστικό. Θα ήθελα να το κουβέντιαζα λιγάκι μαζί σας. Γι' αυτό ζήτησα και από τον ξάδερφό μου να μας φέρει σε επαφή. Με κορακεύετε. Ο λόγος που ήρθα είναι γιατί έχω μια μικρή παράκληση να σας κάνω και ομολογώ σκέφτηκα πως η φιλία μου με τον Δημήτρη. Δεν είχατε ανάγκη από μεσάζοντα, κύριε Ρασκόλνικοφ. Σας ακούω. Είχα βάλει ενέχειρο σε αυτή τη γριά που δολοφόνησαν ένα σημαίνιο ρολόι, οικογενειακό μας κοιμήλιο. Θα στενοχωριόμουν πολύ αν το έχανα. Πώς μπορώ να το ξαναπάρω πίσω, αφού το ξοφλήσω φυσικά? Είσαστε κι εσείς από τους πελάτες της γριάς. Δεν το ξέρατε? Αν το ξέραμε, θα σας είχαμε καλέσει όπως τους άλλους. Το ρολόι σας δεν βρίσκεται ανάμεσα στα ενέχειρα. Πολύ πιθανόν να βρίσκεται ανάμεσα στα αντικείμενα που έκλεψε ο δολοφόνος. Λυπούμε πολύ. Η μητέρα μου το αγαπούσε πολύ αυτό το ρολόι και έφτασε μόλις σήμερα στην Πετρούπολη. Θα τη στοιχίσει πολύ. Τις ξέρετε τώρα τις γυναίκες. Θα προτιμούσα να ήμουν στον κατάλογο των υπόπτων. Μπορείτε να καθησυχάσετε τη μητέρα σας. Δεν θα αργήσουμε να πάρουμε πίσω το ρολόι και τα υπόλοιπα. Εν τω μεταξύ σας γράφω στον κατάλογο. Είστε ευχαριστημένος. Ευχαριστώ. Πριν πολύ καιρό βάλατε αυτό το ρολόι ενέχειρο. Τρεις μέρες πριν από τη δολοφονία. Τρεις μέρες. Μ' αρέσει η ακρίβειά σας. Είσαστε άρρωστος, μου φαίνεται. Πώς αισθάνεστε τώρα? Α, χθες ακόμα μισοπαραλυρούσε. Ώστε σε τέτοια κατάσταση. Μισοπαραλυρούσατε και χθες όταν συναντηθήκατε με το φίλο μας τον Ζαμέτ. Να σας πει ο ίδιος. Μου φανεί καταλογικός. Σε υπερδιέγερση, σε έξαψη ίσως, αλλά λογικός. Και εγώ νομίζω πως έχω ξαναβρει το λογικό μου. Θέλατε να κουβεντιάσουμε? Είμαι έτοιμος. Δεν θα ήθελα να σας κουράσω. Αν μου επιτρέπετε, θα σας κάνω μια ερώτηση πάνω στο άρθρο σας. Κάνατε ένα διαχωρισμό ανάμεσα στους υπάκουους και στους ήρωες. Υπάκουοι. Έτσι δεν είναι? Είμαστε όλοι εμείς που ζούμε κουτσά στραβά σύμφωνα με τους νόμους. Οι ήρωες είναι αυτοί που έχουν το δικαίωμα να διαπράξουν έγκλημα. Τι δικαίωμα? Ποιος έχει τέτοιο δικαίωμα? Μα τα ανώτερα όντα, Δημήτρη. Οι ήρωες τους επιτρέπονται τα πάντα. Ο φίλος σου τουλάχιστον τους δίνει την άδεια να ξεκάνουν όποιον γουστάρουν από την αγέλη των υπάκουων. Όχι, ο κύριος ανακριτής απογύμνωσε κάπως το συλλογισμό μου. Δεν δίνω σε κανέναν το δικαίωμα να σκοτώνει όποιον νομίζει. Άλλωστε, λογοκρισία δεν θα άφηνε να περάσει μια θεωρία τόσο ανατρεπτική. Απλώς υποστήριξα πως ένας άνθρωπος που ξεχωρίζει και φέρνει στην ανθρωπότητα κάτι καινούριο έχει το δικαίωμα να παραμερίσει αυτούς που θα θελήσουν να εμποδίσουν το έργο του. Ένας Μωάμεθ, ένας Χριστόφορος Κολόμβος, ένας Ναπολέον. Φαντάζεστε πως θα είχαν διστάσει ποτέ, θα είχαν το δικαίωμα.
δικαίωμα να διστάσουν να σκοτώσουν ένα, δέκα, εκατό πρόσωπα. Τι είναι αυτά, τι. Μάλιστα, είναι αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είχαν το δικαίωμα να παραμερίσουν αυτούς που τους εμπόδιζαν. Όχι μόνο το δικαίωμα, είχαν το καθήκον. Το καθήκον να είναι εγκληματίες. Θεωρούν εγκληματίες από το γεγονός και μόνο πως φέρνοντας ένα καινούριο νόμο, παράβαιναν τον παλιό νόμο, τον καθαγιασμένο από γενναίες και γενναίες. Εναντίον τους ορθώνεται η μάζα των κοινών ανθρώπων, που ρόλος τους είναι να συντηρούν, να διατηρούν, να δικάζουν ένα Γαλιλαίο. Άλλα λόγια δίνει εκ των προτέρων το δικαίωμα σε ορισμένα υποκείμενα να σκοτώνουν τους όμοιους τους εντελώς συνειδητά. Αυτό είναι πρωτάκουστο και τρομακτικό. Πολύ τρομακτικό. Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Η κοινωνία μείνεται. Είναι πάρα πολύ καλά εφοδιασμένη με αστυνομικούς, με φυλακές, με ανακριτές. Τι ανησυχείτε. Τις πιο πολλές φορές αυτοί που τολμούν καρατομούνται ή εκτελούνται. Έστω αναργότερα τους στείλουν αγάλματα. Υπάρχουν όμως και μερικοί που γλιτώνουν. Και περίεργο πράγμα. Αυτοί ήδη αρχίζουν τότε να καρατομούν και να εκτελούν τους άλλους. Αν είναι ανάγκη. Πάντως η παρατήρησή σας είναι έξυπνη. Και κάτι ακόμα. Πώς να ξεχωρίσει κανείς τους ήρωες από τους κοινούς ανθρώπους. Με συγχωρείτε, ανησυχώ σαν πρακτικός και καλοπροαίρετος άνθρωπος. Μήπως θα έπρεπε να τους φορέσουμε μια ειδική στολή, ένα κασκέτο με καμιά κονκάρδα ή να τους κολλήσουμε κανένα άλλο διακριτικό. Γιατί φαντάζεστε τι θα συνέβαινε. Αν κατά λάθος ένα άτομο από την αγέλη των κοινών άρχισε να βγάζει από τη μέση τα εμπόδια. Το φαντάζεστε. Ναι, συμβαίνει και αυτό συχνά δυστυχώς. Η παρατήρησή σας αυτή είναι ακόμα πιο εύστοχη και από την προηγούμενη. Σας ευχαριστώ. Και αυτή η σύγχυση. Μήπως δεν μπορεί να συμβεί και αντιστρόφως. Ένας πραγματικός ήρωας. Δεν μπορεί, ας πούμε, από υπερβολική ταπεινοφροσύνη να αγνοεί. Πως είναι ήρωας. Όχι, αυτοί δεν γελούνται ποτέ. Φέρνουν κάτι πραγματικά καινούριο και το ξέρουν. Μου επιτρέπετε. Πώς το ξέρουν. Από παιδιά. Ή έτσι απλώς μια ωραία πρωία το αποφασίζουν. Δεν το αποφασίζουν, απλώς το συνειδητοποιούν. Α, έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Καμιά άλλη φορά θα σας παρακαλέσω να μου ξεκαθαρίσετε και άλλα σημεία. Όποτε θέλετε. Σημειώνω την παράκλησή σας για το ρολόι. Ευχαριστώ. Τώρα το σκέφτηκα. Αφού είσαστε πελάτης της Γριάς, θα μπορούσατε ίσως να μου δώσετε μια πληροφορία. Όταν πήγατε να αφήσετε ενέχειρο το ρολόι σας, μήπως προσέξατε κάτι ελαιοχρωματιστές που εργαζόντουσαν σε ένα άδειο διαμέρισμα. Δεν θυμάμαι να είδα ελαιοχρωματιστές, ούτε πρόσεξα κανένα άδειο διαμέρισμα. Μα τι είναι αυτά που το ρωτάς. Μόνο σου μου έλεγες χθες πως οι υπογειατζίδες άρχισαν να δουλεύουν την ημέρα που έγινε το έγκλημα. Και αυτός πήγε τρεις μέρες πριν. Σωστά. Τι βλάκας που είμαι. Τα μπέρδεψα. Με συγχωρείτε. Δεν έχει σημασία. Θεέ μου, σαν να σας έστεισα παγίδα. Και πάλι δεν έχει σημασία. Σας ευχαριστώ που με βγάζετε από τη δύσκολη θέση. Άλλωστε εσείς ούτε ύποπτος δεν μπορείτε να θεωρηθείτε. Αφού είσαστε άρρωστος. Παραλυρούσατε. Έχετε άλοθη. Υποθέτω. Παρόλο που κατά τη θεωρία σας οι εγκληματίες δρουν πάντα μέσα σε μια κατάσταση αρρωστημένη. Το πιστεύω. Εκτός αν πρόκειται για ένα όνομα ανώτερο. Για έναν ήρωα. Ο ήρωας μένει πάντα κύριος του εαυτού του. Σωστά τα λέω. Μάλλον. Με συγχωρείτε. Θα σας ενοχλήσω ακόμα λίγο. Συμφωνείτε κι εσείς πως σε ορισμένους από αυτούς τους ήρωες αυτή η αρρωστημένη κατάσταση θα μπορούσε να εμφανιστεί εκ των υστέρων. Σαν αντίδραση. Πολύ πιθανό. Και μια που μιλάμε για αρρώστια. Είσαστε άρρωστος πολύ καιρό. Τρεις μέρες ακριβώς. Έπεσα άρρωστος την επομένη που έγινε το έγκλημα. Ποιο έγκλημα? Μα το. Η Γριά. Θα ήθελα να ξέρω που θες να καταλήξεις. Μα να. Έτσι κουβεντιάζουμε. Περίεργη κουβέντα. Μάλλον μοιάζει με ανάκριση. Ρωτάσου, Δημήτρη. Μου φαίνεται πως ο κύριος ανακριτής έχει ακόμα μια ερώτηση να μου κάνει. Το μαντέψατε. Μου ήρθε μια ιδέα. Εσείς που γράψετε αυτό το άρθρο, δεν μπορεί φυσικά να είσαστε από τους υπάκουους. Επομένως θα είσαστε ένας από τους μεταρρυθμιστάς που έχουν να πούν κάτι καινούριο. Ικανός να τσακίσετε μια ανθρώπινη ψήρα που σας φράζει το δρόμο. Επομένως έχετε κι εσείς το δικαίωμα να χύνετε αίμα. Το έχετε συνειδητοποιήσει αυτό? Ωραία, κατηγορήστε τον τώρα πως αυτός ξέκανε την Γριά. Τον ακούτε? Είναι ευαίσθητος ο Δημήτρη. Δεν σας κάλεσα για να σας ανακρίνω, κύριε Ρασκόλνικοφ. Είστε από μόνος σας, σαν φίλος, με κέφι. Είναι απέσιος. Κάνει πως συζητά απόψεις, Ρόντια. Προσπαθεί να κερδίσει την εμπιστοσύνη σου για να σε καταφέρει μετά να ομολογήσεις ένας θεός ξέρει τι. Τι σημασία έχει, αφού δεν έχω τίποτα να κρύψω. Ο κύριος Ρασκόλνικοφ άλλωστε απάντησε σε όλες μου τις ερωτήσεις με πολύ καλή διάθεση. Μου διηγήθηκε μάλιστα και γεγονότα που αγνοούσα. Λένε πως ένας εγκληματίας το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να λέει την αλήθεια. Οπότε το συμφέρει να τη λέει. Θα χαρώ πολύ να ξανασυναντηθούμε. Κι εγώ επίσης. Παίζετε σκάκι? Όχι. Κρίμα. Δεν βρίσκω συμπαίκτες. Μόνον αυτόν τον Δημήτρη έχω και τον καταβροχθίζω. Ο κύριος Λούζιν ισχυρίζεται στο γράμμα του, Ρόντια, πως σε είδε να δίνεις τα λεφτά που σου στείλαμε σε μια
Πόρνη. Αυτή τη λέξη χρησιμοποίησε. Λέει καθαρά πως δεν θέλει να έχει καμιά σχέση μαζί σου και απαιτεί να μην βρίσκεσαι στην αποψινή επίσκεψη εδώ στο σπίτι μας. Και τι άλλες απαιτήσεις έχει η μαμά? Δεν σου φτάνει αυτό το τελεσίγραφο? Μπορεί η Ντούνια και να μην έχει άδικο. Ο άντρας μου, όποιος και να είναι, θέλω να του σέβεται αυτούς που αγαπώ. Εγώ πάντως φεύγω για να μην έχετε μπερδέματα. Εσύ, Δημήτρη, μείνε. Δεν ξέρω, νομίζω. Δεν θα φύγεις, Ρόντια. Απόψε θέλω να τα ξεκαθαρίσουμε όλα, μια για πάντα. Και σας παρακαλώ να μείνετε και οι δυο σας. Μου φαίνεται πως ήρθε. Ρόντια, σε οικετεύω, μην παραφερθείς. Μην είναι ήσυχη. Να μου επιτρέψεις μονάχα να χαμογελάω. Καλησπέρα σας. Τα σέβη μου, κυρία Δεσποινής. Καθίστε, κύριε Λούζιν. Αν μου επιτρέπετε, θα καπνίσω ένα πουρό, εφόσον φυσικά η μυρωδιά του καπνού δεν σας ενοχλεί. Καθόλου, καθόλου, κύριε Λούζιν, σας παρακαλώ, καπνίστε. Τώρα που το θυμάμαι, σας αναγγέλω την άφηξη στην Πετρούπολη του κυρίου Σβιντεργκάιλοφ. Σίγουρα θα έχει τους λόγους του που ήρθε. Θα σας συμβούλευα, αγαπητή Ντούνια, να είσαστε προσεκτικοί. Τον κύριο Σβιντεργκάιλοφ τον γνωρίζω καλά, και τις καλές του πλευρές και τις κακές. Η συμπεριφορά του απέναντί μου ήταν πάντοτε άψογη και σε τελευταία ανάλυση σχεδόν υποτική. Γνωρίζει να γοητεύει τις γυναίκες. Εγώ πάντως θεώρησα καθήκον μου να σας προειδοποιήσω. Τον θεωρώ επικίνδυνο. Ήρθε και με βρήκε. Θέλει να σας συναντήσει, Ντούνια. Λέει πως έχει να σου κάνει μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Μου είπε ακόμα να σου διαβιβάσω πως η Μακαρίτισσα, η γυναίκα του πεθαίνοντα, σου άφησε στη διαθήκη της 3.000 ρούβλια. Μου το είχε πει και εμένα. Ο συμβολεογράφος. Ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή της. Να προσεύχεσαι για αυτήν, Ντούνια. Θα μου επιτρέψετε, πρέπει να φύγω. Σκοπεύατε να περάσετε τη βραδιά σας μαζί μας. Με μεγάλη μου χαρά. Όμως δεν λάβατε υπόψη σας καθόλου την παράκλησή μου. Δεν κρίνω σκόπιμο να παρατείνω μια κατάσταση ανεπιθύμητη. Αυτή η βραδιά είναι πολύ σημαντική για μένα. Αν ο αδελφός μου έφταξε πραγματικά, θα σας ζητήσει συγγνώμη. Με ενδιαφέρει πολύ να ξέρω αν ο αδελφός μου εξακολουθεί να είναι αδελφός μου και αν εσείς είστε πραγματικά ο κατάλληλος σύζυγος για μένα. Μου φαίνεται πως η σύζυγος οφείλει να τοποθετεί τον σύζυγό της πάνω από όλους. Σας βάζω στην ίδια μοίρα με ό,τι πιο ακριβό έχω και σας προσβάλλει αυτό. Όταν συνδέει κανείς τη ζωή του με έναν άνθρωπο. Τέλος, σας ακούω. Είναι αλήθεια, Ρόντια, πως έδωσες τα χρήματα που σου στείλει η μαμά σε μια πόρνη. Ο κύριος Λούζιν το διαβεβαιώνει αυτό. Είναι ψέματα. Τα χρήματα τα έδωσα στη γυναίκα ενός δυστυχισμένου. Ενός φίλου μου που μόλις είχε σκοτωθεί σε δυστύχημα. Το περίου ο λόγος πρόσωπον είναι κόρη του. Και από όσο ξέρω είναι πολύ πιο άξια σεβασμού από όποιον επιτρέψει τον εαυτό του να την περιφρονεί. Την θεωρείτε μήπως άξια να την παρουσιάσετε στη μητέρα σας και στην αδερφή σας? Το έκανα ήδη σήμερα το Ρόντια. Πρωί. Έβγε. Άλλη μια υψηλή γνωριμία στην οικογένειά μας. Κύριε Λούζιν. Για την ώρα εγώ είμαι εκείνη που θα κρίνω τις σχέσεις που θα έχει η οικογένειά μου. Γιατί μας είπατε περίφραστα ψέματα? Φτάνει πια. Αρκετά. Δεν έχει καμία σημασία να τα έδω στη μητέρα ή στην κόρη. Για μένα είναι η ίδια φάρα και δεν θέλω να έχω καμιά δοσοληψία μαζί τους. Ούτε εγώ ούτε η γυναίκα μου. Δεν έχουμε παντρευτεί ακόμα, κύριε Λούζιν. Διαπιστώνω, αγαπητή Ντούνια, πως η στάση σας απέναντί μου άλλαξε παραδόξως και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Με κατηγορείτε, με απειλείτε, σε βαθμό μάλιστα που αρχίζω να αναρωτιέμαι. Μήπως η αναγγελία αυτής της μικρής κληρονομιάς και οι συμφέρουσες προτάσεις που σκοπεύει να σας κάνει ο κύριος Σβιντεργκάιλοφ δεν είναι εντελώς άσχετες με αυτή την απότομη στροφή σας? Δεν σας φανταζόμουν τόσο χυδαίο. Κύριε Λούζιν, σας παρακαλώ να φύγετε. Σας προειδοποιώ. Εάν φύγω, δεν πρόκειται να ξαναπατήσω το πόδι μου εδώ. Ακριβώς. Ύστερα από τόσα έξοδα που με βάλατε να κάνω. Την περίμενα και αυτή την προστιχιά. Θα σας τα δώσουμε πίσω. Το μεγάλο μου σφάλμα δυστυχώς είναι που έδωσα το λόγο μου να σας παντρευτώ. Παρόλες τις φήμες που κυκλοφορούσαν εις βάρος σας. Μια λέξη ακόμα να πεις και σε πετάω το παράθυρο. Να λείπουν οι απειλές, κύριε Ραζουμίχιν. Θα τα ξαναπούμε. Ρόντια, αγόρι μου, γιατί γελάς? Τίποτα, τίποτα. Μη στεναχωριέσαι, μαμά. Θα τα βγάλουμε πέρα. Μα δεν φοβάμαι. Όταν είμαστε όλοι μαζί, η ζωή μου φαίνεται ωραία. Ευλογημένος να είναι ο Θεός που μας φώτισε και μας προστάτεψε εγκαίρως. Είχες δίκιο, αγοράκι μου. Πάντως είναι παράξενο που με σκέφτηκε η κυρία Σβιντεργκάιλοφ. Έχω μια ιδέα. Μου επιτρέπετε? Με αυτά τα λεφτά θα μπορούσατε να ανοίξετε ένα ανεκδοτικό οίκο και να μεταφράζετε ξένα μυθιστορήματα. Ξέρετε, έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση και αν μου επιτρέπατε θα μπορούσα να σας βοηθήσω. Με συγχωρείτε για το πρακτικό μου πνεύμα. Αντίθετα, κυρία Ραζουμίχιν, σας ευχαριστώ πολύ. Είναι ωραία ιδέα. Ερώτηση, εσύ τι λες? Ναι, είναι θαυμάσια η ιδέα του. Μα θα δουλέψεις κι εσύ μαζί μας. Όχι. Φεύγεις κιόλας. Τέτοια στιγμή. Τι κάνετε έτσι, σαν να φεύγω για πάντα? Στο κάτω-κάτω μπορεί να έχετε δίκιο, ίσως να είναι για πάντα. Ρόντια, τι σου συμβαίνει? Πού πας? Δεν είναι τίποτα. Αφήστε με να φύγω. Πρέπει να φύγω. Σας αγαπώ. Θέλω να μείνω μόνος. Ρόντια. 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 Μα τι έπαθες? Τρελάθηκες?
Το ήξερα πως θα τρέχεις πίσω μου. Θα το καταλαβαίνεις πως φέρνεις σε απελπισία τη μητέρα σου. Δεν μπορώ. Σου τις εμπιστεύομαι. Κατάλαβε με. Ρόντια, τι έκανες? Δεσποινή Σόνια. Θεέ μου, γιατί ήρθατε εδώ σε αυτό, στο δωμάτιό μου? Σας τρόμαξα? Ξαφνιάστηκα που σας είδα έτσι απότομα. Εμένα θέλετε? Σας ανησυχώ. Όχι. Θέλω να σας μιλήσω. Καθίστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Τι ώρα είναι? Τουλάχιστον 11. Περασμένες. Άκουσα το ρολόι στην κάμαρα της Μαντάμ Λουίζ. Με συγχωρείτε που ήρθα τόσο αργά. Μου φαίνεται πως δεν θα σας ξανακάνω άλλη επίσκεψη. Αυτή θα είναι η τελευταία. Η πρώτη και η τελευταία. Φεύγετε? Δεν ξέρω, πρέπει να πάρω μια απόφαση. Δεν θα έρθετε στην κηδεία του πατέρα? Δεν ξέρω, για την ώρα δεν ξέρω τίποτα. Η Κατερίνα Ιβάνοβνα δεν φαντάζεται πόσο θα ήθελε να έρθετε. Θα στεναχωρηθεί πολύ. Θέλω να σας μιλήσω. Καθίστε, σας παρακαλώ. Τι μικρούλα που είστε. Τα δάχτυλά σας, σαν μικρό κοριτσάκι. Το χέρι σας είναι τόσο διάφανο και τόσο παγωμένο, σαν να αγγίζεις το χέρι μιας πνιγμένης. Πάντοτε ήμουν έτσι. Ο πατέρας σας μου είχε μιλήσει πολύ για σας. Μου τα είχε διηγηθεί όλα. Μου μίλησε για το βλέμμα σας. Γιατί χαμηλώνετε τα μάτια σας? Η μητριά σας, αυτή σας έσπρωξε. Όχι. Σας έδερνε. Ποτέ. Ήταν όμως πολύ σκληρή μαζί σας, πολύ κακιά. Όχι, ήτανε. Είχε αποκάνει πια. Κανείς μας δεν μπορεί να ξέρει ποιος είναι κακός. Ποιος πραγματικά κάνει κακό. Μήπως εγώ δεν είμαι κακιά? Μια μέρα είχα αγοράσει ένα γιακαδάκι δαντελένιο και μανσέτες δαντελένιες. Εκείνη τα φόρεσε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Της θύμιζαν τα περασμένα της. Και απότομα γυρνάει και μου λέει: «Δώσ' μου τα». Και εγώ χωρίς να σκεφτώ της απαντάω: «Τι θα τα κάνετε εσείς?» Δεν είχε ούτε φόρεμα ούτε μπλούζα που να ταιριάζουν. Με κοίταξε, τα έβγαλε και χωρίς να μου πει τίποτα μου τα έδωσε πίσω. Και από τότε στεναχωριέμαι όταν το συλλογέμαι και όλο μου έρχεται στο νου. Έχει απελπιστεί πια χρόνια τώρα. Κι όμως ελπίζει, ελπίζει, ελπίζει με τόση δύναμη όπως πολύ λίγοι άνθρωποι ελπίζουν. Και εσείς? Εγώ τι σχέση έχω? Εσείς θα φορτωθείτε όλη την οικογένεια και τα παιδιά και αυτήν? Είσαστε τόσο δυνατοί? Δεν διαλέγουμε εμείς οι ίδιοι το χρέος. Εσάς ποιος σας το διάλεξε? Γιατί μου το ρωτάτε αυτό? Γιατί ξέρω τι θα μου απαντήσεις. Δεν πρέπει να μου το ρωτάτε. Και αν αρρωστήσετε, αν σας συμβεί κάτι, τι θα απογίνει? Ξέρω, δεν ξέρω. Ξέρουμε που καταλήγουν όλα αυτά. Το κατρακύλισμα θα σας συγχωρεθεί γιατί έχετε πίστη. Φτάνει να μην τη χάσετε καμιά μέρα. Παραδείγματος χάρη τη μέρα που η μικρή Λίζα θα αναγκαστεί να πάρει τον ίδιο δρόμο. Γιατί μου το λέτε αυτό? Γιατί είμαι κακός? Γιατί πιστεύεις υπερβολικά στην καλοσύνη του Θεού? Αν δεν είχαν οι φτωχοί το Θεό, τι θα είχαν? Τίποτα, μόνο τη φτώχεια τους, τη δυστυχία τους πάνω σε αυτή τη γη, και θα ήταν καλύτερα. Γιατί αυτό δεν θα το ανεχόντουσαν, δεν θα τους αρκούσε αυτό. Και τι θα έκανε? Θα αναλάμβαναν οι ίδιοι τις ευθύνες τους, θα έπαιρναν το δίκιο τους με το χέρι τους. Έχουν τέτοιο δικαίωμα οι άνθρωποι? Σόνια, άκουσες ποτέ για αυτή τη γριά τοκογλύφα που δολοφονήθηκε? Ναι, τη γνώριζα μάλιστα. Καμιά φορά πουλούσε ρούχα σε καλή τιμή, πήγαινα στο σπίτι. Άκουσες, Σόνια. Αν η Κατερίνα Ιβάνοβνα είχε πεθάνει από φυματίωση, αν εσύ έπεφτες άρρωστη, αν τα μικρά βρισκόντουσαν στο δρόμο, και αν η ζωή τους εξαρτιόταν από το θάνατο μιας τρίγκλας, μιας τριμμένης, μιας κακορίζικιας, σαν κι αυτή τη γριά, τι θα είχες κάνει? Δεν είναι δικιά μου δουλειά να αποφασίσω. Αν χρειαζότανε, θα τριγυρνούσα ίσως στους δρόμους για να εξοικονομήσω κανένα κομμάτι ψωμί. Σαν τους σκύλους και σαν τις γάτες που αρπάζονται μέσα στους σκουπιδοντενεκέδες. Δεν ξέρω κι εγώ τι θα έκανα για να σώσω τα μικρά. Δεν μπορώ όμως εγώ να αποφασίσω για μια ανθρώπινη ζωή. Για τη δικιά σου ζωή? Δεν θα ήταν καλύτερα να έχεις πέσει να πνιγείς? Ούτε και για τη δικιά μου τη ζωή. Λοιπόν, τα έχεις σε όλα. Δεν κατηγορείς κανένα για το δρόμο που πήρες. Κανένας δεν σε έσπρωξε. Εσύ το θέλησες, εσύ το διάλεξες. Ο κόσμος είναι όμορφα φτιαγμένος και δόξα τω Θεώ. Πολύ ωραία. Βγάζεις πολλά λεφτά? Όχι. Έχεις βάλει τίποτα στην πάντα? Όχι. Δεν προσπάθησες να βάλεις? Δεν μπόρεσα. Μάλιστα, με άλλα λόγια απέτυχες. Δεν είμαι πολύ όμορφη, ίσως είμαι πολύ αδύνατη. Πόσο καιρό θα βαστάξει αυτό? Η Μαντάμ Λουίζα θα σε πετάξει στο δρόμο αν δεν τις βγάζεις αρκετά. Ξέρω. Και μετά θα αρχίσουν οι πελάτες τα υπόγεια καπηλιά, τα βρωμόσπιτα πάνω στον Εύα και στο τέλος το πεζοδρόμιο, ολομόναχη στο νοσοκομείο. Και όταν εσύ θα σαπίζεις το κρεβάτι σου στο νοσοκομείο, η μικρή Λίζα θα έχει πάρει το δρόμο σου. Πόσο χρονών είναι η Λίζα? 13, 14, η καλύτερη ηλικία για τους κύριους Βιντριγκάιλο. Όχι, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Γιατί? Δεν θα το επιτρέψει ο Θεός. Το έχει επιτρέψει σε πάρα πολλούς. Το έχει επιτρέψει σε σένα. Γιατί θα κάνει ξαφνικά διάκριση για τη Λίζα? Γιατί με βασανίζετε έτσι? Πώς ξέρω. Ίσως από τους δυο μας εσείς να είστε ο πιο δυστυχισμένος. Κοιτάζω μέσα στα μάτια σου.
Κοιτάζω όλο τον κόσμο και δεν βλέπω παρά μονάχα εμένα. Όλες οι χειδεότητες, όλες οι βρωμιές είμαι εγώ. Σόνια, άσε με να φιλήσω τα πόδια σου. Τι κάνετε? Πριν από λίγο είπα σε κάποιον πως έκανα τιμή στην αδελφή μου που σε έβαλα και κάτσες δίπλα της. Θέλω να το ξέρεις. Τιμή στην αδελφή σας, αφού ξέρετε τι είμαι? Ξέκοψα από την οικογένειά μου, εγκατέλειψα τη μητέρα μου και την αδελφή μου. Μονάχα εσύ μου απόμεινες. Δεν καταλαβαίνω. Αργότερα θα καταλάβεις. Κατάστρεψες εσύ τη ζωή σου όπως εγώ τη δικιά μου. Μονάχη σου θα τρελαθείς, το ίδιο κι εγώ. Ένα μας μένει να κάνουμε, να φύγουμε μαζί. Πού θέλετε να πάτε? Να αγωνιστώ, να παλέψω, να σταματήσω αυτό τον εφιάλτη μια για πάντα. Πρέπει να καταπιαστώ ξανά. Μη φοβάσαι, δεν είμαι τρελός. Μπορεί να σου μιλάω για τελευταία φορά. Αν όμως αύριο ξανάρθω για να σε πάρω, θα σου πω ποιος σκότωσε τη γριά. Πώς το ξέρετε ποιος τη σκότωσε? Το ξέρω. Μην εκεί. Μην μου δώσεις το χέρι. Ίσως αύριο ξαναειδωθούμε. Πορφύρη Ιβάνοβιτς ήρθε. Κιόλας. Και τι δεν θα έδινα για να ήμουν κι εγώ μπροστά. Εγώ και τι δεν θα έδινα για να μην το κάνω αυτό. Μα όμως έχεις δίκιο, ναι, ρε. Πρέπει να μαθαίνεις το επάγγελμα. Πήγαινε στο διπλανό γραφείο. Από εκεί τα ακούς όλα. Και πες το φρουρό να μην μας ενοχλήσει κανείς. Απολύτως κανείς. Η καρδιά μου χτυπάει σαν να περνάω εξετάσεις. Εμπρός. Ναι. Χαίρετε, Πορφύρη Ιβάνοβιτς. Ρε μου. Καλώς ήρθατε πάλι στα ημέρια μας. Έχω την εντύπωση όμως, κύριε Ρασκόλνικοφ, πως δεν θα σας πολύ αρέσει να σας αποκαλούν νεαρό. Δείχνει ίσως πολύ οικειότητα. Παρακαλώ, καθίστε. Ποιος καλός άνεμος σας έφερε? Ήρθα γιατί έλαβα μια επίσημη κλίση. Α, ναι! Μα δεν ήταν βιαστικό. Δεν είχα καθορίσει ούτε ημερομηνία, ούτε ώρα. Και εσείς μου έρχεστε τρεχάτος και με τόση προθυμία. Βγάζω το συμπέρασμα πως η συντροφιά μου δεν σας είναι αδιάφορη. Ξέρετε γιατί σας κάλεσα? Θα μου το πείτε, υποθέτω. Το ρολόι σας. Θυμόσαστε? Σας είχα υποσχεθεί πως δεν θα αργούσαμε να το βρούμε. Οικογενειακό κοιμήλιο μου φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, να το. Το ανακαλύψαμε. Ευχάριστο. Το βρήκατε στο διαμέρισμα? Μας ήρθε μόνο του. Με έναν άνθρωπο γατζωμένο στην άκρη της αλυσίδας του. Θυμόστε τους δύο λεωχρωματιστές αυτούς που δούλευαν στο άδειο διαμέρισμα την ημέρα της δολοφονίας? Σας έχω ξαναπεί, νομίζω πως την ημέρα που πήγα δεν είδα κανέναν. Ξέρω. Μα δεν σας είπα πως τους είδατε. Γιατί όμως αμέσως αρχίζετε την άμυνα. Ένας από τους δυο τους, λοιπόν, προσπάθησε να πουλήσει αυτό το ρολόι σε έναν παλαιοπόλη. Τον συλλάβαμε ως ύποπτο. Πιστεύετε πως είναι ο δράστης της δολοφονίας? Λογικό, δεν είναι? Μπορεί να το βρήκε. Και αυτό το ίδιο ισχυρίζεται. Μπορεί ο δολοφόνος να χάσε το ρολόι στη σκάλα, στην αυλή, μπορεί και στον δρόμο. Περίεργο. Αναφέρατε όλα τα πιθανά σημεία εκτός από το μέρος που βρέθηκε το αντικείμενο. Και γιατί είναι περίεργο? Αλήθεια. Γιατί? Μπα. Φανταστείτε. Ο δολοφόνος έχασε το ρολόι μέσα στο άδειο διαμέρισμα. Τι έγινε μέσα? Να κρυφτεί. Ξεχνάτε πως ο Κόχ και ο σύντροφός του βρήκαν την πόρτα κλειστή? Κατέβηκαν να φωνάξουν τη θηρορό και πως ξανανέβηκαν σχεδόν αμέσως μαζί της και βρήκαν την πόρτα ορθάνυκτη? Κι όμως ο δολοφόνος δεν είχε τον απαιτούμενο καιρό να κατεβεί και να βγει από το σπίτι. Το θυμάστε αυτό καλά? Και γιατί είμαι υποχρεωμένος να το θυμάμαι καλά? Δεν είστε υποχρεωμένος. Ξανά τα ίδια όπως την άλλη φορά. Οι πενιγμοί, οι παγίδες και η χλήση για να μου επιστρέψετε το ρολόι μου ήταν πρόφαση φυσικά. Πρώτα απ' όλα πως ξέρετε πως είναι το δικό μου ρολόι? Πριν κάνουμε οποιαδήποτε επιστροφή προβαίνουμε πάντοτε σε εξακρίβωση. Περιγράψτε μου το ρολόι σας παρακαλώ. Μια σημαίνια κρεμμύδα με δύο καπάκια. Η αλυσίδα έχει τετράγωνους χαλκάδες. Στο εσωτερικό τα αρχικά του πατέρα μου. Ρο, τα ίδια όπως και τα δικά μου σε παλιά γραφή. Σας αρκεί? Πραγματικά είναι δικό σας. Δεν χρειάζεται καμιά άλλη διαδικασία. Σας το παραδίδω. Ορίστε. Βλέπετε, σας έχω εμπιστοσύνη. Η μητέρα μου θα χαρεί πολύ. Το εύχομαι με όλη μου την καρδιά. Το πήρε είδηση πως το είχατε χάσει? Όχι, της είπα πως το είχα δώσει για επισκευή. Καλά κάνετε που την προσέχετε τη μητέρα σας. Μου είπαν πως έχει περάσει σκληρή ζωή. Πρέπει να την προσέχετε. Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη μητέρα μου. Όλοι μας έχουμε μια μητέρα. Ακόμα κι εγώ δεν γίνεται διαφορετικά. Τσάι? Όχι, πρέπει να φύγω. Κιόλας? Μείνετε ακόμα λίγο, σας το ζητώ έτσι, φιλικά. Φαντάζομαι θα θέλετε να με ανακρίνετε για αυτή τη γυναίκα που δολοφονήθηκε, για τις σχέσεις μου μαζί της. Α, δεν είναι βιαστικό. Σωστά, τώρα που συλλάβατε το δολοφόνο. Ποιος σας το είπε αυτό? Μα εσείς ο ίδιος πριν μια στιγμή. Είπα έναν ύποπτο. Μου χρειάζονται όμως αποδείξεις. Αυτός όμως αρνείται. Μα έχετε το ρολόι. Σας το έδωσα πίσω, ήταν μια αβάσιμη απόδειξη. Το είπατε κι εσείς.
Μήπως αλλάξατε γνώμη? Όχι, δεν άλλαξα γνώμη. Καθίστε λοιπόν. Μ' αρέσει πολύ να κουβεντιάζω μαζί σας. Αφήστε το πηλικιό σας και... και με συγχωρείτε που σας δέχομαι σε αυτό το στενόχωρο διαμέρισμα. Υπάρχει ακόμα αυτή η αναχρονιστική τακτική, ε? Αρχίζει να μιλάς περί ανέμων και υδάτων για να περισπάσεις την προσοχή αυτού που ανακρίνεις, να του ναρκώσεις το μυαλό και μετά του κοπανάς το κεφάλι σαν γροθιά μια ερώτηση απροσδόκητη και επικίνδυνη. Ναι, έχετε δίκιο. Σε όλα τα εγχειρίδια, στις οδηγίες για τους ανακριτές αναφέρονται σε αυτή την τακτική. Ώστε λοιπόν νομίζετε ότι σας μίλησα για το διαμέρισμα. Για να σας παραπλανήσω. Πορφύρη Ιβάνοβιτς, αν δεν έχετε τίποτα συγκεκριμένο να μου πείτε και αν δεν σκοπεύετε να με υποβάλλετε σε μια τακτική ανάκριση, επιτρέψτε μου να αποσυρθώ. Με περιμένω. Τακτική ανάκριση? Γιατί? Μια φιλική συζήτηση είναι πιο αποτελεσματική, πιο καλλιτεχνική, τολμώ να πω. Τολμάτε και λέτε πολλά πράγματα. Χαίρετε. Μια στιγμή. Σκοπεύετε να ακολουθήσετε το δικαστικό κλάδο, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, σκόπευα. Ας υποθέσουμε λοιπόν πως υποψιάζουμε το τάδε πρόσωπο σε κάποιο έγκλημα που έχει ανατεθεί. Τι κάνω? Μελετάω πρώτα-πρώτα το χαρακτήρα του, τη συμπεριφορά του, τα ενδιαφέροντά του. Και μετά αποφασίζω να τον συλλάβω ή όχι. Γιατί βλέπετε σε ορισμένες περιπτώσεις, αν τον συλλάβω νωρίτερα, διαπράττω σφάλμα. Μα, αν τον συλλάβω, τον ελευθερώνω. Μην γελάτε. Τον ελευθερώνω από την αγωνία του. Αντίθετα, αν δεν τον συλλάβω, αν δεν τον ανακρίνω, και αν τον αφήσω μάλιστα να καταλάβει πως τον υποψιάζουμε, πως τα ξέρω όλα, πως τον παρακολουθώ μέρα νύχτα. Τότε θα τα χάσει. Και θα έρθει μόνος του μια ωραία πρωία να μου παραστήσει καμιά κωμωδία που θα τον εκθέσει πολύ περισσότερο από όσο όλες μου μαζί οι υποψίες. Εγώ μια φορά ξέρω καλά πως τον έχω στο χέρι μου. Και δεν θα μου το σκάσει. Κι ούτε μπορεί να μου το σκάσει. Σαν την πεταλούδα γύρω από τη φλόγα. Γυρνάει, γυρνάει. Τον βλέπω. Και τον περιμένω. Και την κατάλληλη στιγμή, hop, τον καταβροχθίζω. Δεν με πιστεύετε? Η φύση όμως, νεαρέ, και η πραγματικότητα γκρεμίζουν σαν τραπουλόχαρτα και τους πιο πανούργους υπολογισμούς. Ο δικός μου ένοχος έχει σκαρώσει την υπόθεση με τον πιο επιδέξιο τρόπο. Και ξάφνου, παφ, να τον που ζαλίζεται. Να τον που γίνεται κατακίτρινος. Την πιο κρίσιμη στιγμή, την πιο επικίνδυνη. Βέβαια, αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί σε αρρώστια του. Οι υποψίες πάντως έχουν κιόλας ξυπνήσει μέσα στο χοντρό μυαλό του αστυνομικού. Όμως ο αγαπητός νεαρός δεν αρκείται σε αυτό. Αρχίζει να κυκλοφορεί μες στα πόδια μας, να μιλάει αδιάκοπα για φλέγοντα θέματα, να έρχεται ο ίδιος να ρωτάει γιατί δεν τον συλλαμβάνουν, γιατί δεν τον ανακρίνουν. Θεέ μου, πώς κυτρινίσετε έτσι ξαφνικά? Ζέστη. Να ανοίξω το παράθυρο. Μην ανησυχείτε, είμαι πολύ καλά. Α, τρέμει το ολόκληρος. Θα έλεγε κανείς πως έχετε ακόμα πυρετό, πως δεν έχετε συνέλθει από την αρρώστια σας. Λοιπόν, είμαι βέβαιος πως ακόμα και προχθές το βράδυ παραλυρούσατε. Όταν μπήκατε και χτυπήσατε την πόρτα του θύματος και κάνατε εκείνες τις παράξενες ερωτήσεις για τα αίματα. Δεν παραλυρούσα, ήξερα τι έκανα, ήξερα τι έκανα. Είστε η ευθύτης προσωποποιημένη. Άλλωστε, φρόντιζε να υποφεληθεί από την εξήγηση που του προτείνουν. Λέτε ψέματα. Η κάθε εξήγηση που μου προτείνετε είναι και μια παγίδα. Μα αν σας υποψιαζόμουν πραγματικά, φαντάζεστε πως σας είχα εκμυστηρευτεί όλα μου τα κόλπα? Θα σας μιλούσα για πράγματα εντελώς άσχετα και ξένα. Για να μπορέσω ξαφνικά να αφήσω την ερώτησή μου να πέσει σαν καταπέλτης. Γιατί ξαναγυρίσατε, γιατί πήγατε και χτυπήσατε την πόρτα του θύματος, γιατί μιλήσατε για αίματα. Αυτό κάνετε! Όχι. Σας παραδίδω όλα μου τα όπλα. Σας αποκαλύπτω όλες μου τις σκέψεις. Θέματα! Σας προειδοποιώ όμως. Δεν θα σας αφήσω να με βασανίζετε περισσότερο. Ή θα φύγω, ή θα μου απαντήσετε αμέσως. Με κρατάτε σαν ύποπτο, ναι ή όχι, απαντήστε αμέσως. Δεν μπορώ πια να υποφέρω. Τι? Την αβεβαιότητα. Δεν σας απαντάω. Θα έπρεπε να ντρέπεστε που μεταχειρίζετε μια τακτική τόσο ξετσίποτη, τόσο χυδαία. Προσπαθείτε να με εκνευρίσετε, όμως δεν θα με παρασύρετε. Σιγά σιγά μπορεί να μας ακούσει κανείς. Με κοροϊδεύετε, κατάμουτρα, σας το απαγορεύω. Σας έπιασε πάλι κρίση. Πείτε, θα σας ηρεμήσω. Δεν θέλω. Συλλάβετε με. Φωνάξτε τους αστυφύλακές σας. Ψάξτε με. Σύμφωνα όμως με τους τύπους. Και πάψτε να με βασανίζετε, σας το απαγορεύω. Εγώ σας κάλεσα φιλικά. Κατηφτίζω τη φιλία σας. Παίρνω το καπέλο μου και φεύγω. Η έκπληξη. Δεν θέλετε να τη δείτε? Ποια έκπληξη? Σας έχω ετοιμάσει μια μικρή έκπληξη. Ψέματα λες, ψέματα λες. Τι σημαίνει? Ρος! Είχα πει να μην με ενοχλήσει κανείς. Ο ελοχρωματιστής Πορφύρη Ιβάνοβιτς θέλει, λέει, να σας μιλήσει. Εγώ το έκανα. Εγώ. Τι είναι αυτά που λες? Εγώ είμαι ο φωνιάς. Εγώ τη σκότωσα την γριά. Εσύ από τη στιγμή που σε συλλάβανε δεν έπαψε να φωνάζεις πως είσαι αθώος. Φοβόμουν γι' αυτό. Και τώρα πια δεν φοβάσαι? Φοβάμαι. Τότε γιατί ομολογείς? Με τρώει το σαράκι. Θέλω να τιμωρηθώ, να ησυχάσω. Και πως τη σκότωσες τη γριά? Με μπαλτά. Και μετά διασκέδασες και έκανες σαματά με τον συνάδελφό σου. Το έκανα για να μην φάνω πως ήμουν εγώ. Μάλιστα. Πάρ' τον έξω αυτό το φλάκα με εδώ. Όχι, άφησέ με κάτω, σου λέω, άφησέ με κάτω. Ωραία έκπληξη. Για σας όμως μου φαίνεται. Ομολογήστε πάντως πως σας τάραξε. Κοιτάξτε τα χέρια σας. Τρέμουν. Και τα δικά σας τρέμουν. Πολλές συγκινήσεις. Λοιπόν, τι γίνεται, η άλλη έκπληξη? Αυτή που θέλατε να μου κάνετε, η πραγματική? Άλλη φορά. Ελπίζω πως θα μας δοθεί η ευκαιρία να ξαναειδωθούμε. Στη διάθεσή σας.
Θέλω να σας ζητήσω συγγνώμη. Παραφέρθηκα λίγο, έχω βίαιο χαρακτήρα. Που τον κυριαρχείτε πολύ καλά. Σας συγχαίρω. Λοιπόν, εμείς οι δύο αρχίζουμε να γνωριζόμαστε καλά. Παραδείγματος χάρη, μόλις τώρα ανακάλυψα πόσο κωμικός είσαστε. Κωμικός? Αχα, ο κύριος ανακριτής οργίζεται γιατί ο κατηγορούμενος ομολόγει. Δεν είναι κωμικό? Ίσως. Α, όλα κι όλα. Να είστε καλός παίκτης. Σας αφήνω να ξεκουραστείτε. Κύριε, για το όνομα του Θεού, κύριε, συγχωρήστε με. Τι συμβαίνει? Σας ζητώ συγγνώμη. Πρωτήτερα ήμουν στην αστυνομία, στο διπλανό δωμάτιο. Τα άκουσα όλα που σας τρίμωχνε και σας βασάνιζε. Συγχωρήστε με, εγώ φταίω. Θυμάστε, σας είχα δει στη σκάλα της Γριάς. Κακία μου, κύριε, που σας μαρτύρησα. Κακία μου, εγώ φταίω. Παιδιά, παιδιά, μη με αναγκάσετε να σας φέρω μέσα να είσαστε κοράκια. Φύγετε από το τραπέζι, μην τσιμπάτε τα φαγητά. Θέλω ένα γλυκό, μαμά. Το γλυκό δεν το τρώνε πριν από το φαΐ. Πόσες φορές πρέπει να σας το πω? Κι εγώ θέλω ένα γλυκό. Η Σόνια, ήρθε η Σόνια. Πες μας παραμύθι. Αφήστε ήσυχη την αδελφή σας. Τι έγινε, Σόνια? Θα έρθουνε. Ο κύριος Λούζιν με δέχτηκε πολύ ευγενικά. Ευχαριστεί πολύ, λέει, για την πρόσκληση να έρθει απόψε στο δείπνο για το μνημόσυνο του μπαμπά. Μου δώσε μάλιστα και 10 ρούβλια να σας φέρω, αλλά δεν θα μπορέσει να έρθει. Ο κύριος Λεμπεζιάτνικοφ όμως θα έρθει. Ο Λεμπεζιάτνικοφ. Όλη η υψηλή αριστοκρατία αρνήθηκε να έρθει. Ντρέπονται μήπως εκτεθούν. Μας θεωρούν παρακατιανούς. Εγώ, κόρη στρατηγού, σύζυγος επιτίμου συμβούλου. Αμ' εκείνη η Βαρόνη πάλι τη σου λέει με τη Μιξού την κόρη της. Μας κάνει τη σπουδαία. Μη στεναχωριέστε για τέτοια πράγματα. Εγώ τους κάνω την τιμή. Που τους κάλεσα, εγώ τους καταδέχομαι. Κόλλια, άφησε το γλυκό, σε βλέπω. Λίζα, Λίζα, σε παρακάλεσα να τα προσέχεις. Α, η χρυσή μας η σπιτονικοκυρά. Η χρυσή μας η κυρία Λιπεβέχζελ. Επιτέλους, ελπίζω να μην κάει και το πρόσφορο. Από μωρό παιδάκι ξέρω να ψήνω γλυκά. Πατέρας μου πολύ ευχαριστημένος. Μα βέβαια, εσείς έχετε χεράκια μαγικά. Μα και πρώτη προσκεκλημένη μας. Περάστε, σας παρακαλώ, περάστε. Μια μικρή δεξίωση έτσι στο πόδι. Εμπάτε, εμπάτε. Κύριε Λεμπεζιάτνικοφ, ευχαριστώ, ευχαριστώ για την τιμή που μας κάνετε. Ο Μακαρίτης, ο σύζυγός μου, σας εκτιμούσε πολύ. Αυτός ο νεαρός θα πάει μπροστά, έλεγε. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ που ήρθατε τόσοι πολύ. Σας κάλεσα, φίλοι μου, για να τιμήσουμε. Σας ζητώ, φίλοι μου, μια στιγμή περισυλλογή. Ήσυχα, φίλοι μου, ήσυχα. Περιμένετε λίγο. Θα φάμε μετά, θα τα αποδογυρίσετε όλα. Ωραία. Όπως επιθυμείτε. Καλωσορίσατε. Τι τρόπη, τι κυρία της ανωτάτης κοινωνικής στάθμης. Εισηγείαν! Εισηγείαν! Θεέ μου, αλλιώς τα είχα φανταστεί. Τέλος πάντων, τέλος πάντων. Κατερίνα Ιβάνοβνα, εσείς είσαστε η νοικοκυρά. Πέστε τους τουλάχιστον να μ' αφήσουν να κόψω το πρόσφορο. Θυμόμεν εις το πρόσωπο του Μακαρίτου έναν μεγάλο θεράποντα του βάθους. Αγαπητέ μου κύριε Λεμπεζιάτνικοφ, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Σας ευχαριστώ που θελήσατε να τιμήσετε μαζί μας τη μνήμη. Α, γιατρέ, περάστε, γιατρέ, περάστε. Συγχυριστείτε, βότκα? Όχι, δεν πίνω ποτέ. Τότε φάτε, φάτε όλοι, χορτάστε. Εις υγείαν. Υγείαν. Ο διάολος να με πάρει. Τον έσαιρνε, σου λέω, το Μακαρίτι από τα μαλλιά. Διασκεδάζεται, κύριε Λεμπεζιάτνικοφ. Δεν είναι χαριτωμένα. Δείτε τη βρωμογερμανίδα της πιτωνικοκυρά μας με τις κορδέλες της. Σαν γουρούνα με τα κυριακάτικά της. Κύριε Λούζιν, ήρθατε. Μπορέσατε και ξεμπλέξατε από τις ασχολίες σας. Το περίμενα αυτό.
από έναν παλιό φίλο του πατέρα μου. Με συγχωρείτε, κυρία μου. Πρώτον, δεν είχα ποτέ την τιμή να γνωρίσω τον αξιότιμο πατέρα σας. Δεύτερον, δεν έχω καιρό να λάβω μέρος στις συναισθήσεις σας. Είστε εδώ δυστυχώς για μια υπόθεση που με λυπεί πολύ και παρακαλώ, παρακαλώ, ζητώ ενός λεπτού ησυχία. Κυρίες και κύριοι, σήμερα το πρωί απέσυρα μερικά χρήματα την τράπεζα και τακτοποιούσα τους λογαριασμούς μου στο δωμάτιο του παλιού μαθητού μου κ. Λεμπεζιάτνικοφ, όπου διαμένω από την ημέρα της αφήξεώς μου, όπως ήδη γνωρίζετε. Παρουσία του μετρούσα τα χαρτονομίσματα πάνω στο τραπέζι, όταν η δεσποινή Σόνια ήρθε να μας προσκαλέσει εκ μέρους της μητριάς της για να τιμήσουμε το αποψινό μνημόσυνο. Προσωπικώς αρνήθηκα την πρόσκληση, αλλά θεώρησα καθήκον μου να εκφράσω σε αυτήν την τόσο δυστυχισμένη κυρία το πόσον συμμερίζομαι τη δοκιμασία που περνά. Και έδωσα δια λογαριασμών της στη δεσποινίδα Σόνια ένα χαρτονόμισμα των 10 ρουβλίων. Ολίγον μετά την αναχώρησή της και προτού ή οδήποτε άλλο πρόσωπο εισέλθει στο δωμάτιο, διαπιστώνω την εξαφάνιση ενός χαρτονομίσματος των 100 ρουβλίων. Λόγω της εκτιμήσεως που τρέφω προς το πρόσωπο της κυρίας Μαρμελάδοφ και της οδυνηράς παρούσης καταστάσεως, υπόσχομαι να μην δώσω συνέχεια στην υπόθεση εάν μου επιστραφεί αυτό το χαρτονόμισμα. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μου δώσατε ένα χαρτονόμισμα των 10 ρουβλίων για την Κατερίνα Ιβάνοβνα. Να το. Έξω από εδώ αμέσως. Δεν θέλω κλέφτρα στο σπίτι μου. Ποια είναι κλέφτρα? Αυτή. Όλος ο κόσμος μπορεί, όχι αυτή. Πιο ευγενικό, πιο αγνό κορίτσι. Κλέφτρα, που είναι ικανή να βγάλει και την πουκαμίσα της από πάνω της. Και εσείς, κύριε Λούζιν, ένας κύριος καθώς πρέπει, διαλέξατε την ημέρα που σας καλέσαμε για να τιμήσουμε ένα νεκρό. Τι προστιγιά, Θεέ μου. Σταθείτε όμως, σταθείτε. Από τη στιγμή που γύρισα από το σπίτι σας δεν έλειψε ούτε ένα δευτερόλεπτο. Ψάξτε την! Μην είναι την ψάξτε! Πιάσε τις τσέπες σου, Σόνια, εδώ μπροστά σε όλο τον κόσμο. Το είχε κρυμμένο κάτω από το μαντήλι της. Ορίστε το κατοσταρικό σας, κύριε Λούζιν. Ευχαριστώ, κυρία Λιπεβέξελ. Θα ήταν προτιμότερο, κυρία Μαρμελάντοφ, να με είχατε πιστέψει. Όχι, όχι, δεν είναι αλήθεια. Δεν το πιστεύω ποτέ μέχρι να πεθάνω. Αυτή πουλήθηκε για χάρη μας, για τα παιδιά μας. Να έχετε την κατάρα του Θεού που τη βασανίζετε έτσι. Υποσχέθηκα πως θα αποφύγω να δώσω συνέχεια. Ας το ξεχάσουμε. Είστε πρόστιχος και θρασής. Τολμάτε μπροστά μου. Ο Λεμπεζιάτικο φουμένο. Ήμουν εκεί όταν τον επισκέφθηκε, δεσποινή Σόνια. Και τον είδα να τη δίνει ένα χαρτονόμισμα των 10 ρουβλίων. Και μετά μπροστά στην πόρτα τη έβαλε στην τσέπη τη, χωρίς εκείνη να το πάρει η είδηση, ένα άλλο χαρτονόμισμα των 100 ρουβλίων. Φαντάστηκα πως το έκανε από διακριτικότητα. Για να μην παρεστέρανται να βεργέτη, επειδή το ποσό ήταν μεγάλο. Ούτε μου πέρασε από το μυαλό μια τέτοια βρωμερή μηχανογραφία. Ψέματα. Ψέματα λέει, ψέματα! Καλέστε την αστυνομία! Είμαι έτοιμος, θα το καταγγείλω ολόκληρος! Για ποιο λόγο θα είχα να φέρω να την βλάψω? Ολοφάνερος ο λόγος! Εναντίον μου επιτίθεστε. Χτες όταν η αδελφή μου σας πέταξε έξω αφού διέλυσε τους αραβώνες σας, μας δηλώσατε πως δεν είχατε πει ακόμα τον τελευταίο σας λόγο. Νάτος ο τελευταίος σας λόγος. Προσπαθείτε να κυλιδώσετε τη δεσποινίδα Σόνια επειδή την είχα υπερασπιστεί όταν κάνατε εκείνους τους χιδαίους υπαινιγμούς. Προσπαθείτε τώρα να με ρίξετε στα μάτια της αδελφής μου. Και σαν όλους τους δειλούς, διάλεξε για θύμα του το πιο αδύνατο. Πώς τολμάτε? Τολμάω κι αν σας αρέσει. Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Αφήστε με να περάσω. Αφήστε με να περάσω. Θα δώσω λοιπόν συνέχεια σε αυτήν την υπόθεση. Θα δείτε τι πόρισμα θα βγάλουν οι δικαστές από τις μαρτυρίες του κυρίου Λεμπεζιάτνικοφ, ενός επαναστάτου, και του κυρίου Ρασκόλνικοφ, ενός υποκειμένου για το οποίο δεν έχουμε ιδέα τι ακριβώς κάνει στην ιδιωτική του ζωή. Κύριοι, κυρίες, λυφεύγετε. Φίλοι μου, η γιορτή συνεχίζεται. Κύριε Λεμπεζιάτνικοφ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Ρασκόλνικοφ, ευχαριστώ. Φτάνει! Φτάνει τα σκάνδαλα! Σας διώχνω! Έξω από το σπίτι μου! Ράους! Έξω μας! Εσάς αχάριστα πλάσματα! Εσείς θέτε για όλα τα σκάνδαλα! Φτάνει! Να μην σας ξαναδώ! Να φύγετε! Κυρία Λιπεβέξελ! Καλούσα, κυρία Λιπεβέξελ! Όλο με κοροϊδεύετε! Το κοροϊδεύετε το πρόσφορό μου! Δεν με πληρώνετε ποτέ! Έξω! Να μην φωνάξω την αστυνομία και σας κλείσουν όλους μέσα! Ράους! Ράους! Θα φύγουμε. Και αμέσως μάλιστα. Να δει ο κόσμος και να θαυμάσει πως μια έντιμη οικογένεια την πετάει στο δρόμο μια γερμανίδα σπιτονικοκυρά. Θα
Θα τραγουδάμε στους δρόμους. Θα κερδίζουμε το ψωμί μας σαν τους αλτιμπάγκους. Θα πάμε να διαλαλήσουμε την τροπή μας κάτω από τα παράθυρα του τσάρου. Ναι, θα φτάσω μέχρι τον τσάρο. Κόλια, Νίνα, θα μασκαρευτούμε όλοι. Θα περπατάμε στους δρόμους της Πετρούπολης στο τσίρκο Μαρμελάντοφ. Κοπιάστε, ελάτε, περάστε να δείτε. Ελάτε να δείτε όλοι. Ελάτε να δείτε όλοι το τσίρκο Μαρμελάντο. Το τσίρκο Μαρμελάντο. Ένα γιατρό. Ένα γιατρό. Πέθανε. Πέθανε. Κάνετε εδώ στα σκοτεινά, στο δωμάτιό μου, Πορφύρη Ιβάνοβιτς. Σας περίμενα. Και καπνίζω. Ήρθα να καπνίσω ένα δυο τσιμπούκια παρέα μαζί σας. Είναι η αδυναμία μου το τσιμπούκι. Βήχω με πειράζει το αναπνευστικό και δεν καταφέρω να το κόψω. Φαντάζομαι να υποφεληθήκατε για να ψάξετε το δωμάτιό μου. Μην ανησυχείτε. Το έχω κιόλας ψάξει. Χωρίς κανένα θετικό αποτέλεσμα. Βλέπετε. Δεν σας κρύβω τίποτα. Σήμερα που ήρθατε, τι έχετε στο νου σας? Γιατί πρέπει, Σόνη, και καλά να έχω κάτι υστερόβουλο στο νου μου. Δεν μας δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να κουβεντιάσουμε οι δυο μας ήρεμα, με ανοιχτή καρδιά. Θα ήθελα πολύ να μην σας μείνουν κακές εντυπώσεις για μένα και να με καταλάβετε. Ήμουν τόσο βέβαιος πως είσαστε εσείς ο δολοφόνος. Πάρα πολλές λεπτομέρειες, πάρα πολλές ενδείξεις. Και όλα αυτά ταιριάζανε. Και έλεγα μέσα μου, θα έρθει. Να ήταν άλλος, δεν θα ερχότανε. Όμως αυτός που είχε την τόλμη να πει στο Ζαμέτοφ μέσα σε ένα καφενείο, εγώ τη σκότωσα. Αυτός θα έρθει. Και σας περίμενα. Να που μπαίνετε. Η καρδιά μου χτυπούσε. Δίχως άλλο και η δικιά σας. Και γελούσατε μπαίνοντας με ένα γέλιο προορισμένο να εξαπατήσει και που ηχούσε παράφωνα. Ήταν το γέλιο ακριβώς που περίμενα. Ελάτε στη θέση μου. Είμαι ένα κριτής. Έπρεπε με κάθε τρόπο να σας κάνω να χάσετε την ψυχραιμία σας. Να σας κάνω να υποφέρετε. Μη μου πείτε πως ήρθατε για να μου ζητήσετε συγγνώμη. Γιατί όχι. Η τακτική που ακολούθησε ήταν σκληρή. Θυμόσαστε πως τρέμαν τα χέρια σας και τα γόνατά σας. Και τα δικά μου. Τη συζήτησή μας κατοπινά φυσικά δεν την διέκρινε ευπρέπεια. Τι τα θέλετε. Πίστευα τόσο πολύ στην ενοχή σας, που ακόμα και όταν ο Νικόλας ήρθε σαν κεραυνός να γκρεμίσει το οικοδόμημα των συλλογισμών μου, ομολογώντας πως είναι αυτός ο φωνιάς, δεν τον πίστεψα. Γίνατε έξω φρενών. Στο επάγγελμά μου έτυχε να συναντήσω ανθρώπους που κατηγορούν τον εαυτό τους για εγκλήματα που δεν έχουν διαπράξει ποτέ. Ο Νικόλας είναι ένας από αυτούς. Ομολόγησε. Αλλά είναι αθώος. Τότε ποιος σκότωσε? Εσείς σκοτώσατε, κύριε Ρασκόλνικοφ. Δεν σκότωσα εγώ. Δεν με καταλάβατε, φαίνεται. Κι όμως σας είπα πως ήθελα να μιλήσω μαζί σας με ειλικρίνεια. Με ανοιχτή καρδιά. Δεν σκότωσα εγώ. Εσείς, κύριε Ρασκόλνικοφ, κανένας άλλος. Δεν σκότωσα εγώ. Άλλωστε, άλλο είναι τώρα πια το θέμα. Αφού δεν κατάφερα να σας κάνω να ομολογήσετε εκείνη την ημέρα, δεν θα τα καταφέρω πια ποτέ. Οι πονηριές μου αποκαλύφθηκαν. Γι' αυτό δεν ήρθα σήμερα σαν ανακριτής να σας δω, αλλά σαν φίλος γεροντότερος. Και ο φίλος σας κάνει μια πρόταση ξεκάθαρη και ειλικρινή. Ελάτε να παραδοθείτε. Να παραδοθώ τώρα που δεν μπορείτε να μου κάνετε τίποτα? Μπορώ να σας συλλάβω. Να σας περνάω από ανάκριση σε ανάκριση. Θα χάσετε το καιρό σας. Αργά ή γρήγορα θα παραδοθείτε. Σας συμβουλεύω να το κάνετε τώρα. Που κρατάμε υπόδικο έναν άνθρωπο που φορτώθηκε το έγκλημά σας στους ώμους του. Θα αποδείξετε την αθωότητά του. Θα το λάβουν υπόψη του στο κακουργοδικείο. Σας το υπόσχομαι. Η μείωση της ποινής σας θα είναι σημαντική. Δεν έχω καμιά ανάγκη για μείωση ποινής. Μου πέρασε από το μυαλό που σταρνιόσαστε. Από υπερηφάνεια. Από ανυπομονησία. Μήπως δεν προλάβατε τη ζωή? Το ξέρετε πως η ζωή είναι μεγάλη. Μπορεί κανείς να τη συντομεύσει. Ποιτή είναι ανική αντίδραση. Συχνά συντομεύουμε κάτι για να θέσουμε τέρμα σε κάποια δύσκολη στιγμή που μας φαίνεται οριστική. Γιατί δεν έχουμε την ικανότητα να δούμε πιο πέρα από αυτήν. Ο νεαρός οικότροφος που κρεμιέται γιατί φοβάται τους καθηγητές του. Δεν βλέπει πιο πέρα από τη σχολική περίοδο. Ο στρατιώτης δεν βλέπει πιο πέρα από τη στρατόνα. Οι 17χρονοι ερωτευμένοι που ρίχνονται κάτω από τις ρόδες του τρένου δεν υποπτεύονται πως 3 μήνες αργότερα δεν θα ξέρουν και ήδη να πούν για ποιο λόγο αγαπιόντουσαν. Και όλα αυτά γιατί αγνοούμε πως τα αλήθεια η ζωή είναι μεγάλη και κλείνει μέσα της ανεκτίμητους θησαυρούς. Ναι, σας μιλά ένας άνθρωπος που τον βαραίνουν κιόλα τα χρόνια. Για έναν έξυπνο άνθρωπο, η εμπειρία του από μια δίκη, από το κάτεργο,
μπορεί να του γίνει αφάνταστος πλούτος. Συχνά ένας αληθινός χαρακτήρας ατσαλώνεται και ένας άνθρωπος, άξιος να λέγεται άνθρωπος, αρχίζει να συνειδητοποιεί την αξία του, έχοντας βυθιστεί και ξαναβγεί από τα βάθη της δυστυχίας και της απογοητεύσεως. Δεν θα σας ενοχλήσω περισσότερο. Θα σας παρακαλέσω μόνο να συλλογιστείτε με ειλικρίνεια ως το βάθος. Και ξέρετε να το κάνετε αυτό. Πότε σκοπεύετε να με συλλάβετε? Δεν έχω πάρει ακόμα καμιά απόφαση. Κι αν το σκάγα? Δεν θα το σκάσετε. Θα το σκάγε ένας δειλός, ένας κοινός εγκληματίας ή ένας ετερόφωτος. Γιατί πιστεύουν σε όλη τους τη ζωή σε μια θεωρία που απλώς τους θάμπωσε. Σεις όμως δεν πιστεύετε πια στις θεωρίες σας. Έτσι γυμνός λοιπόν να το σκάσετε. Σας έχω εμπιστοσύνη. Θα έρθετε μόνος σας και εγώ θα κρατήσω την υπόσχεσή μου. Χαίρετε κύριε Ρασκόλνικοφ. Μια στιγμή. Σας άκουσα μόνο και μόνο από περιέργεια, όμως δεν ομολόγησα τίποτα. Θα περιμένω υπομονετικά. Φοβάμαι πως θα περιμένετε πολύ. Δεν βιάζουμε. Ποιος είναι? Εσείς? Σας περίμενα. Το ήξερα. Το ήξερα πως θα ξανάρθετε. Εγώ δεν το ήξερα, Σόνια. Κι όμως έτσι έπρεπε να τελειώσουν όλα. Η θεία πρόνοια αναλαμβάνει να δίνει ένα τέλος σε όλα. Κι όλα γίνονται πολύ απλά. Ο πατέρας σου, Κατερίνα Ιβάνοβνα, δεν υπήρχε διέξοδος ούτε λύση. Τώρα έχουν πεθάνει. Όλα τακτοποιήθηκαν, όλα κανονίστηκαν, δεν υπάρχουν προβλήματα. Δεν μένει παρά να ευχαριστήσουμε τη θεία πρόνοια. Μη μου μιλάτε όπως χθες, σας παρακαλώ. Τι έχετε? Για όνομα του Θεού, τι έχετε? Σόνια, η στιγμή έφτασε. Ποια στιγμή? Θυμάσαι χτες πριν φύγω, σου υποσχέθηκα αν ξαναγύριζα να σου πω ποιος σκότωσε τη γριά. Ναι. Ξαναγύρισα για να σου το πω. Το πιάσανε? Όχι. Τότε. Γιατί με κοιτάτε έτσι? Εσείς. Όχι, όχι. Φτάνει, Σόνια, φτάνει. Θεέ μου, γιατί κάνετε τέτοιο κακό στον εαυτό σου? Παράξενο κορίτσι, με αγκαλιάζεις και με φυλάστερα από αυτά που σου είπα, δεν ξέρεις τι κάνεις. Καημένε μου, καημένε μου. Δεν υπάρχει πιο δυστυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο από σένα. Δεν θα με εγκαταλείψεις? Ποτέ, ποτέ. Θα πάω μαζί σου παντού όπου κι αν πας. Παντού, παντού. Και στο κάτεργο. Μπορεί να μην το έχω πάρει ακόμα απόφαση να πάω στο κάτεργο. Μιλάς σαν πραγματικά εσύ να... Δεν είναι δυνατόν. Πώς μπόρεσες, γιατί? Για να κλέψω. Δεν είναι δυνατόν. Εσύ που έδωσες στην Κατερίνα Ιβάνοβνα ό,τι λεφτά σου είχαν μείνει. Ήταν από αυτά τα λεφτά? Όχι, τα λεφτά που μου είχε στείλει η μητέρα μου. Αυτά που πήρα από τη γριά δεν τα έχω αγγίξει ακόμα. Βλέπεις λοιπόν, γιατί είπες πως ήταν για να κλέψεις? Γιατί με παρασκότησες με τις ερωτήσεις σου. Μίλα μου, πες μου τα όλα. Δεν υπάρχει λόγος, δεν θα καταλάβεις. Θα προσπαθήσω μέσα. Εντάξει. Είμαι ένας πτωχός σπουδαστής. Η μητέρα μου και η αδερφή μου ζουν μέσα στη φτώχεια. Το μόνο του στήριγμα, το μέλλον του, η μοναδική του ελπίδα είμαι εγώ. Ωραία ελπίδα. Ε, λοιπόν, όχι. Αποφάσισα να προσφέρω στους δικούς μου μια ζωή άνετη. Και αμέσως μάλιστα. Αποφάσισα να προσφέρω στον εαυτό μου τα μέσα για να σταδιοδρομήσω. Να παραχωρήσω στον εαυτό μου το δικαίωμα να είμαι ελεύθερος και ανεξάρτητος. Δεν μπορεί να είναι αυτό. Δεν είναι δυνατόν. Πες μου την αλήθεια, μόνο την αλήθεια. Ακούσε την. Η αβάσταχτη φτώχεια, η σκυλίσια ζωή με έκανα να μισήσω όλο τον κόσμο. Εγκατέλειψα τις σπουδές μου. Έμεινα κλεισμένος βδομάδες ολόκληρες. Θέλησα να νιώσω αυτούς τους ξεχωριστούς, τους οδηγητές που είχαν επιβληθεί στην ανθρωπότητα και τις είχαν αλλάξει την πορεία. Δεν θα δίσταζαν αυτοί μπροστά σε μια δολοφονία προκειμένου να συνεχίσουν το δρόμο τους. Γιατί δεν σκέφτονται τους άλλους? Και τι ίσα ίσα βρίσκεται η δύναμή τους? Για αυτούς το μόνο έγκλημα είναι η αποτυχία, η ήττα. Εγώ σκότωσα από αλαζονία. Ήθελα να μάθω. Είμαι μια ψήρα ή έχω κι εγώ το δικαίωμα? Θεέ μου, γιατί να μην σε έχω γνωρίσει πιο νωρίς? Γιατί δεν ήρθες σε μένα πιο νωρίς πριν? Δεν μπορώ άλλο, Σόνια. Είχα πλάσει ένα ηλίθιο όνειρο. Πως ερχόμουν, σε έβρισκα, σταδιγόμουν όλα. Και εσύ με παρηγορούσες και μου δίνες δίκιο. Και κάτι παραπάνω μου εξηγούσες γιατί είχα δίκιο.
και με έκρυβες και με έπαιρνες μαζί σου κάπου όπου θα ήμουν πάλι ήσυχος και ευτυχισμένος. Πόσο υπόφερες. Τι να κάνω, Σόνια, πες μου τι να κάνω. Να ομολογήσεις το έγκλημά σου και να δεχτείς την τιμωρία. Θα έρθω μαζί σου παντού όπου κι αν πας και στο κάτεργο. Να πάω εγώ μόνος μου να τους πω: ορίστε, είμαι στη διάθεσή σας, αφού αυτοί οι ίδιοι είναι δολοφόνοι. Εξαιτίας τους πεθαίνουν χιλιάδες άνθρωποι και οι ίδιοι παριστάνουν τους ενάρετους. Όχι, Σόνια, ήρθα να ζητήσω συγγνώμη από σένα, όχι από εκείνους. Δεν διαλέγουμε εμείς από ποιον ζητάμε τη συγγνώμη. Να πάω να ταπεινωθώ μπροστά τους. Δεν θα μπορέσεις να συνεχίσεις έτσι τη ζωή σου, το ξέρεις καλά. Τώρα και δεν μπορείς, μόνο αυτό σου απομένει. Δηλαδή η εξαθλίωση, η χειδαιότητα, η βρωμιά, η βλακεία να σε έχουν στα χέρια τους. Αυτοί, να σε κρίνουν αυτοί, να σε καταδικάζουν αυτοί. Αυτό θα ήθελες να κάνω. Αυτό ζητούσε να σου πω, γι' αυτό ήρθε σε μένα. Ξέρες πως δεν μπορούσα να σου πω τίποτα άλλο. Δεν είναι δυνατόν, δεν το θέλω, δεν το θέλω. Σκέψου μονάχα να το μάθει η μητέρα μου. Η μητέρα σου είναι ίσως πιο δυνατή. Δεν το θέλω. Θα αγωνιστώ, θα παλέψω. Ξέρω πως θα τους απαντήσω, δεν θα ανακαλύψουν τίποτα. Όμως οπωσδήποτε θα με βάλουν φυλακή. Θα έρθεις μαζί μου, Σόνια. Πες μου, θα έρθεις. Θα έρθω, ναι, θα έρθω. Όχι, Σόνια, μην έρθεις. Είμαι κακός. Το ξέρω πως θα κοιτάξω να σου κάνω κακό. Φεύγω. Περίμενε. Ο σταυρός μου, στον χαρίζω, είναι από εκεί παρισόξυλο. Κοιτάζετε το νερό, κύριε Ρασκόλνικοφ. Δεν με θυμάστε? Αρκάδης Βιντριγκάιλοφ, ο ακόλαστος. Είναι δελαστικό το ποτάμι από εδώ ψηλά από τη γέφυρα. Και ο χρόνος είναι ένα ποτάμι. Όρεξη έχετε πάντα για φιλοσοφίες. Τι άλλο μας μένει σε εμάς τους ερμήτες στοχαστές? Να φιλοσοφήσουμε ή να ρηχτούμε στο ποτάμι? Το ένα οδηγεί στο άλλο. Ευτυχώς εσείς έχετε ένα φύλακα άγγελο, τη μικρούλα Σόνια. Πώς το ξέρετε? Κρυφακούω πίσω από τις πόρτες. Άκουσα τις εκμυστηρεύσεις σας σε αυτό το εξαίσιο πλασματάκι. Και τι περιμένετε για να με καταγγείλετε? Με φαντάζεστε εμένα στην αστυνομία να σας καταγγέλω γιατί ξεκάνατε αυτή τη γριά στρίγκλα? Ε, όχι. Εκείνο που με ανησυχεί σε αυτό το φόνο είναι η ιδεολογία σας. Είναι εμπόδιο. Διαφορετικά ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος για να σκοτώνει. Και κατά τη γνώμη σας τι θα έπρεπε να κάνω? Και την ώρα έχετε κυρίως ανάγκη από καθαρό αέρα. Κι εγώ άλλωστε. Αυτές οι νυχτερινές επισκέψεις δεν με αφήνουν ησυχία. Οι μικρούλες μου, οι μικρούλες μου, οι μικρούλες μου, οι ανήλικες. Οι νεκρές. Εδώ και λίγο καιρό δεν έχω άλλη συντροφιά. Ακούστε. Αν είμαστε φίλοι θα σας πρότεινα... Δεν είμαστε φίλοι. Μα... καταλαβαίνόμαστε με μισόλογα, θα μπορούσαμε. Όχι, αγαπητέ μου κύριε. Ας είναι. Περίεργο πράγμα πως μερικές φορές γραπώνεται κανείς από ένα χειράκι. Τέλος πάντων, καλή τύχη. Δεν πιστεύω στην τύχη. Καθένας κρατάει την τύχη του στα χέρια του. Πιθανόν. Στο κάτω-κάτω, γιατί όχι τώρα. Ποιος είναι? Στρατιώτη. Τι θέλετε? Τι ωραίο κράνος που φοράς. Κράτα μια στιγμή το παλτό μου. Σε λίγο να με σκεπάσεις. Τι κάνετε, κύριε? Κατεβάστε τον πιστόλι από το κεφάλι σας. Κύριε, κύριε, τι κάνετε? Το βλέπεις? Σόνια, Δημήτρη, Ντούνια, μαμά, όλοι, όλος ο κόσμος, ακούστε με, ακούστε με. Πορφύρη Ιβάνοβιτς, είναι... Να περάσει. Εγώ σκότωσα τη γριά και την έκλεψα.
Από το θέατρο της Τετάρτης ακούσατε το έργο «Έγκλημα και τιμωρία» του Ντοστογεύσκη κατά τη θεατρική διασκευή του Γκαμπριέλα Ρου. Τους βασικούς ρόλους του έργου ερμήνευσαν οι καλλιτέχνε Αλέκος Αλεξανδράκης, Ρασκόλνικοφ, Αλίκη Γεωργούλη, Κατερίνα Ιβάνοβνα, Ζόρας Τσάπελης, Λούζιν, Βασίλης Ανδρονίδης, Πορφύρης, Δέσποινα Μπεμπεδέλη, κυρία Ρασκόλνικοφ, Αλέκος Ουδινώτης, Μαρμελάντοφ, Αθηνά Μιχαλακοπούλου, Σόνια. Συμμετείχαν επίσης οι καλλιτέχνε Δημήτρης Χρυσομάλης, Βίρον Σέρης, Ντίνος Δουλγεράκης, Ειρήνη Παύλου, Ρένα Χριστάκη, Άγγελος Γεωργιάδης, Γιώργος Γιογλερής, Χρήστος Μάντζαρης, Γιώργος Διαλεγμένος, Βαγγέλης Βρανάς, Κέτι Νικηφοράκη, Τάκης Ράπτης, Κώστας Μασούρας, Αλέξης Μίγκας, Ντίνα Γιανακού, Στράτος Παχής, Τζίανα Σιώτου. Η μετάφραση του έργου ήταν της Αλίκης Γεωργούλη. Η μουσική επιμέλεια της Ιφηγένειας Ευθυμιάτου Σπύρου. Επιμέλεια ήχων Χρήστου Κάσδαγλη. Ρύθμιση ήχου Βασίλη Καρά. Η ραδιοφωνική προσαρμογή και η ραδιοσκηνοθεσία ήταν του Γιώργου Σεβαστίκογλου.